στους 97,8. Την επόμενη Κυριακή με τη Real News, το νέο διπλό CD του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Οι Άγγελοι ζουν ακόμη στο Εσόγειο. Συμμετέχουν 20 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι τραγουδιστές και δημιουργοί. Μαζί, ο Μεγάλος Παράνομος, το κλασικό western με τον Γιουλ Μπρίνερ. Και Real Taste, ένα τεύχος γεμάτο άνοιξη και πασχαλινές γεύσεις. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Ο TTV, θέση αποκλειστικότητα τον Απρίλιο. Τους καθοριστικούς επαναληπτικούς ημιτελικούς του κυπέλλου Ελλάδας. Το θρηλυκό El Clásico Barcelona Real. Τους πιο δυνατούς αγώνες από την Πριμέρα Division. Τα τέρμπι κορυφής του καμπιονάτο και τις αμφίροπες αναμετρήσεις της Bundesliga. Την Ισπανική Λίγα Μπάσκετ, το καλύτερο πρωτάθλημα της Ευρώπης. Τις διοργανώσεις τένις ATP με τους κορυφαίους τενίστες της παγκόσμιας κατάταξης. Η Φόρμουλα 1 με τα συναρπαστικά Grand Prix που κόβουν την ανάσα. Καθώς και αποκλειστικά, ζωντανά και για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση σε High Definition, όλη τη συγκλονιστική δράση του MotoGP. Ο TTV, τώρα η ψυχαγωγία, γίνεται εμπειρία για όλους. Μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα. Αποκτήσε την τώρα. Ποτέ εκφράζουμε κάθε τρόπο. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας διαδικτυακά σε αυτή την πρώτη πολιτική τηλεοπτική εκπομπή από το ίντερνετ. Νομίζω πως είναι μια σημαντική στιγμή και για την ελληνική δημοσιογραφία, με την έννοια ότι αποκτούμε άλλον έναν τρόπο επικοινωνίας μαζί σας. Έναν τρόπο που θα μας δώσει, ελπίζω, στην πορεία των πραγμάτων μεγαλύτερη ελευθερία. Και η ελευθερία είναι το ζητούμενο, ιδίως αυτή την περίοδο, την περίοδο της κρίσης στην ελληνική δημοσιογραφία. Θέλω να πω ότι βρισκόμαστε στο Golden Hall, να ευχαριστήσω τον Golden Hall που μας υποστήριξε σε αυτήν την πολύ δύσκολη προσπάθεια για την πρώτη μεγάλη διαδικτυακή πολιτική εκπομπή. Και επίσης θέλω, εκτός από τον Golden Hall που είναι ο μέγας χορηγός αυτής της προσπάθειας, να ευχαριστήσω τη Eurobank και τη Sony Ελλάς που στάθηκαν δίπλα μας για το πολύ υψηλό κόστος αυτής της προσπάθειας που γίνεται σήμερα. Είστε συντονισμένοι στο enikos.gr και αυτή η εκπομπή θα είναι στον Enikos. Προειδοποιώ τους προσκεκλημένους μου ότι ο πληθυντικός της ευγένειας αντικαθίσταται στο διαδίκτυο από τον Enikos του πραγματικού σεβασμού και της ουσίας των πραγμάτων. Και υποδέχομαι αμέσως, με μεγάλες ευχαριστίες, γιατί στηρίζουν μια τέτοια προσπάθεια που είναι πειραματική προσπάθεια, τη βουλευτήνα του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Ανταλάρα. Καλώς ήρθατε, κυρία Ανταλάρα. Τον σύμβουλο του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Χρήσανθο Λαζαρίδη. Καλώς ορίσατε. Τον εκπρόσωπο τύπου των Ανεξάρτητων Ελλήνων, συνάδελφό μου δημοσιογράφο, τον κύριο Τέρενς Κουίκ. Καλώς ορίσατε, κύριε Κουίκ. Καλησπέρα, κύριε Χατζηδάκη. Τον συνάδελφό μου δημοσιογράφο, τον κύριο Γιώργο Τράγκα. Καλώς ορίσατε, κύριε Τράγκα. Σας ευχαριστώ. Θα δούμε αν θα σας στηρίξω στην πορεία. Να μην προκαταλαμβάνουμε τον κόσμο, έτσι. Εντάξει, έτσι. Δεκτή. Θα δούμε. Πορεία στην πορεία και ανάλογα με τη συζήτηση, ναι. Υποδέχομαι τον κύριο Γιώργο Βελαστίκ, αρθρογράφο της εφημερίδας Έθνος και συγγραφέα. Καλώς ορίσατε, κύριε Βελαστή. Ευχαριστώ πολύ. Την συνάδελφό μου από το Real FM και τη Real News, την κυρία Κάτια Μακρύ. Καλησπέρα. Δίπλα στον κύριο Τράγκα. Καλή επιτυχία και εγώ. Δεν το τονίζετε αυτό, γιατί. Ακριβώς το αντίθετο. Δεν το τονίζετε αυτό, γιατί το τονίζετε. Ωραία, ξεκινάμε. Εγώ θέλω να ακριβώς το αντίθετο. Θα σας στηρίξω αβλεπτή εγώ. Να είστε καλά. Υποδέχομαι τον κύριο Νίκο Κοντζιά. Νομίζω ότι αυτή η εκπομπή είναι η εισβολή της αλήθειας στην ημέρα του ψέματος. Να είστε καλά. Τον πολύ γνωστό συγγραφέα και πανεπιστημιακό. Υποδέχομαι τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, τον εργατολόγο. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Αλλά και τον πολιτικό, διότι μαθαίνω ότι θα είστε υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι δεν είναι? Θα τα δούμε στην πορεία αυτά. Μάλιστα. Υποδέχομαι τον συνθέτη
τον στιχουργό, τον ερμηνευτή τραγουδιών, τον αγαπημένο Διονύση Τσακνή. Καλώς όρισες, Διονύση. Ελπίζω να είμαι στον ενικό, αλλά όχι στον πασοκικό ενικό της αγένειας. Όχι, μιλώ για τον ενικό της ουσίας και της ευγένειας. Ο ενικός, όταν τον χρησιμοποιείς σε μια πολιτική εκπομπή, σε αναγκάζει να επιδεικνύεις ακόμη μεγαλύτερο σεβασμό στις απόψεις, είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς με αυτές. Έτσι όπως το θέτεις, συμφωνώ απόλυτα. Τον καθηγητή, τον κύριο Θεόδωρο Κατσανέβα, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, καλώς ορίσατε κύριε Κατσανέβα, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Πρωταπριλιάτικο, πρωταπριλιάτικη αλήθεια κύριε Χατζηνικολάου. Αυτό. Και εύχομαι καλή επιτυχία. Το θέμα μας είναι το πολιτικό ψέμα σήμερα. Και τον φίλο μου, τον εκδότη του και διευθυντή του Ποντικιού, τον συνάδελφο δημοσιογράφο, τον κύριο Αντώνη Δελατόλα. Μπορεί να τον είπα τελευταίο, αλλά δεν είναι τελευταίο στην καρδιά μου και το ξέρει. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση αυτή. Θέλω να ξεκινήσω ρωτώντας τον κύριο Δελαστή αν έχει την αίσθηση ότι μπορεί κάποτε να απαλλαγούμε από το πολιτικό ψέμα. Έχουν γυριστεί ταινίες στον ελληνικό κινηματογράφο γύρω από το ψέμα στην πολιτική. Θυμόμαστε όλοι τον βουλευτή Καλοχαιρέτα, θυμόμαστε όλοι τον Κωνσταντάρα τον αείμνηστο να παίζει τον βουλευτή που έδινε τις υποσχέσεις. Φαίνεται ότι το ψέμα έχει κυριαρχήσει στην πολιτική ζωή εδώ και πολλά χρόνια, και βέβαια το τελευταίο διάστημα συζητήσαμε όλοι πολύ έντονα για εκείνο το «λεφτά υπάρχουν» που είπε προεκλογικά ο Γιώργος Παπανδρέου. Είναι ένα από τα πολλά παραδείγματα κατά συνθήκην ψεύδους, το οποίο αξιοποιήθηκε προεκλογικά. Έχουμε τρόπο να απαλλαγούμε από το πολιτικό ψεύδος, και ποιος είναι ο τρόπος αυτός? Δεν είναι πρώτα απ' όλα αυτή η εποχή που θα απαλλαγούμε από το ψεύδος. Διότι αυτή την εποχή, σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο στην Ελλάδα, να το ξέρουμε αυτό, οι πολιτικοί πρέπει να λένε ψέματα για να επιβιώσουν. Το γεγονός ότι πάνε να οργανώσουν εκλογές κυριολεκτικά στη ζούλα για πρώτη φορά στην Ελλάδα δείχνει ότι είναι εκλογές στη ζούλα. Εκλογές λέτε. Στη ζούλα. Σκεφτείτε το. Γιατί το λέτε αυτό? Μα ούτε σε ένα μεσολαβεί ένας μήνας υποτίθεται από τις εκλογές. Δεν έχουν προκηρυχθεί. 15 μέρες με πασχαλινές διακοπές. Δεν ανοίγουν εκλογικά κέντρα. Δεν θα κάνουν συγκεντρώσεις. Επειδή ακριβώς. Εκλογές χωρίς συζήτηση. Εκλογές χωρίς συζήτηση. Σε μια εποχή που πάνω από όλα αυτό που θα έπρεπε να γίνει είναι η συζήτηση. Δηλαδή, εδώ είναι εκλογές σαν να βάλεις τα αρνιά να σου πούνε αν είναι υπέρ του Πάσχα ή όχι. Εδώ μας γδέρνουν κυριολεκτικά. Κυριολεκτικά δεν έχει μείνει τίποτα από εργασιακές κατακτήσεις. Βγαίνει και μας λέει κατάμετρα ο Τόμσεν, η Τρόικα, ότι εσείς, άμα θέλετε να είστε στο ευρώ, θα πάρετε μισθούς 150, 250, 300 ευρώ. Και αντί να συζητήσουμε, κοιτάμε πώς θα υπεκφύγει η πολιτική ηγεσία το να πει στους πολίτες τι συμβαίνει. Αυτή την εποχή, και αυτό το κάνουν όλοι, προσέξτε, μην στεκόμαστε μόνο στους Έλληνες πολιτικούς. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω. Δηλαδή, όταν λέτε όλοι το κάνουν, και για να χρησιμοποιήσω τον διαχωρισμό που είναι της μόδας αυτή την εποχή, και μνημονιακή και αντιμνημονιακή. Αναφερόμουν ότι το κάνουν και εκτός Ελλάδας. Αυτή τη στιγμή η άποψή μου είναι, γιατί βάζεται ένα πολιτικό ζήτημα, ότι η αντιμνημονιακή παράταξη, στρατόπεδο, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα κόμματα, από αριστερά έως δεξιά, έχει συνιστώσεις, είναι οι άνθρωποι που λένε αυτή τη στιγμή την αλήθεια ως προς το τι πρόκειται να γίνει. Ως προς τις διαπιστώσεις. Ως προς τις διαπιστώσεις. Ναι. Εκεί που υπάρχει το έλλειμμα είναι μάλλον στις προτάσεις για την αυτό επόμενη μέρα. Ακριβώς είναι το θέμα της μεγάλης συζήτησης, αλλά έτσι κι αλλιώς, όταν λέμε ότι αυτή τη στιγμή, και μας το λένε κατάμουτρα ο Τόμσεν, η Τρόικα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλετε να είστε στο ευρώ, θα παίρνετε μισθούς 200, 300, 400 ευρώ και συντάξεις 200 και 300. Αυτό εμείς το θέλουμε. Και τι προτείνετε εσείς, κύριε Δελαστίκ, να πάμε πίσω στη δραχμή? Εγώ το πρώτο που λέω είναι. Γιατί αυτό είναι μια συζήτηση ταμπού για την ελληνική τηλεόραση. Αλλά εδώ στο διαδίκτυο θα την κάνουμε σήμερα. Θα κάνουμε όλες τις συζητήσεις. Το πρώτο ζήτημα λοιπόν, μέχρι τώρα, για να είμαστε σοβαροί. Το ευρώ επί 8-9 χρόνια ήταν παράγοντας ευημερίας και αύξησης του βιωτικού επίπεδου του ελληνικού λαού. Εδώ και ένα χρόνο, 1,5-2, έχει αρχίσει και γίνεται θηλιά.
Και σήμερα μας λένε, για να μείνετε στο ευρώ, πρέπει ο μισθός σας να πάει ένα πεντακοσάρικο, συντάξεις σας να πάνε δύο κατοστάρικα, συλλογικές συμβάσεις να μην υπάρχουν, εργασιακές κατακτήσεις ενός αιώνα να καταληθούν. Αν μου λέτε ότι από εδώ και πέρα ευρώ σημαίνει φτώχεια, πείνα, μιζέρια και Ελλάδα του 60, τότε εγώ αυτό το ευρώ δεν το θέλω. Άλλο ευρώ έχετε να μου προτείνετε? Έχετε να μου προτείνετε μία πολιτική μέσα στο ευρώ που οδηγεί σε σταδιακή, σε αντιμετώπιση των προβλημάτων, αλλά και σε σταδιακή βελτίωση της ζωής μας? Αν ναι, να το συζητήσουμε. Αν όχι, εγώ αυτό το ευρώ δεν το θέλω. Κύριε Τράγκα, τι λέτε? Κοιτάξτε, αυτές τις μέρες έβλεπα 246 ακριβώς, είναι διαφημιστικά σποτ που έριξαν τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της μεταπολίτευσης. Στην αρχή έσκασα στα γέλια βλέποντάς τα. Είδα σε κάποιο σποτ, ας πούμε, τον Αντώνη Σαμαρά να φιλιέται με το Μητσοτάκη και δίπλα ο συγχωρεμένος ο Εύερτ να τους βλέπει και το σποτ να λέει από κάτω: είμαστε ένα, είμαστε ενωμένοι, πάμε μπροστά. Αυτά τα 246 σποτ τα είδε όλος ο ελληνικός λαός, γενναίες επί γενναιών, επί τόσα χρόνια. Φαίνεται όμως ότι μας αρέσει το ψέμα. Γιατί αλλιώς αυτοί που είναι πάνω σήμερα δεν θα είδαν ούτε στις αποθήκες απομακρυσμένων περιοχών. Θα έπρεπε να έχουν κυνηγηθεί. Θα έπρεπε να έχουν απομακρυνθεί και καταδικαστεί ανεπιστρεπτοί. Βλέποντας όλο αυτό το υλικό, το οποίο το έχω φτιάξει ένα ντοκιμαντέρ και πρόκειται να το κυκλοφορήσω την ερχόμενη Παρασκευή με το ΚΡΑΣ, να κάνω και εγώ μια διαφήμιση, και το οποίο ξεκινάει φυσικά με τον Κωνσταντάρα και τον Μαυρογιαλούρο και όλους αυτούς, και είναι τα καλύτερα σποτ που έχουν παίξει οι καλύτερες διαφημιστικές εταιρείες, παραπλανώντας με οδηγίες φυσικά των κομμάτων τον ελληνικό λαό. Εκεί διαπιστώνεις λοιπόν ότι είμαστε η μοναδική χώρα σε παγκόσμια κλίμακα όπου οι προτέτοι μιας εθνικής συμφοράς δεν κρατούνται, δεν ανακρίνονται, δεν τιμωρούνται, είναι υπεράνω των νόμων, του συντάγματος και της κοινής συνείδησης. Δηλαδή υπάρχει ένα κοινό περιδικαίου αίσθημα. Λες, ποιος με έφερε να ζω έτσι ρε παιδί μου ξαφνικά, πώς άλλαξε η ζωή μες στο σπίτι μου ξαφνικά? Αυτό είναι ο Νίκος Χατζηνικολάου, ο Γιώργος Οντράγιας, η Μακρύ, ο κύριος Μητρόπουλος, κάποιος. Αυτός δεν απολογείται, δεν ανακρίνεται. Λέει, όπως λέει ο κύριος Βενιζέλος, ότι στο μέλλον η ιστορική θα βρούμε καιρό να το αποτιμήσουμε, να το αναλογιστούμε στο μέλλον, να το εκτιμήσουμε και να το καταγράψουμε. Δηλαδή στην παρούσα φάση όπου γυρνάει η δική μου στα 63 μου, δεν περιμένει να δει ανάκαμψη. Και έρχονται πίσω γενιές που τους λένε ότι μέχρι το 20 ή το 30 δεν θα έχετε ανάκαμψη, αλλά θα έχετε σκληρή μοίρα, η οποία είναι επιβεβλημένη από κάποιους, οι οποίοι δεν τιμωρούνται. Νούμερο ένα λοιπόν, που είναι έξω από την ελληνική πραγματικότητα, αλλά αν θέλετε και από την παράδοση, γιατί στις τραγωδίες τις ελληνικές υπήρχε πάντα η κάθαρση. Υπάρχει μια κάθαρση, η τραγωδία είναι δικό μας δημιούργημα. Του αρχαίου πολιτισμού. Και ποια μπορεί να είναι αυτή η κάθαρση? Η κάθαρση έπρεπε να ανακρίνονται και έπρεπε να τιμωρούνται, και δεν μιλάω ούτε για γουδί ούτε για τίποτα. Εδώ στην Ελλάδα. Τι μιλάτε, για Ισλανδία? Όχι, μιλάω για Ισλανδία βεβαίως. Μιλάω για ευρωπαϊκό πολιτισμό. Να κάτσουν μιλάω για αποτίμηση και επιλογή. Μας οδήγησαν μιλάω, μιλάω για επιμερισμό. Δεν μπορεί ο ένας να λέει: ξέρετε, εγώ δεν ξαναγυρίζω στην πολιτική, δραπέτευσα. Έφυγα, ξέρετε, και έφυγα εντάξει. Και με μένα με πίεζαν, εντάξει, θα με δολοφονούσαν. Μπορεί να είναι και αλήθεια. Μπορεί, θα μου κάνανε. Ο άλλος να λέει: εγώ αυτό βρήκα και πήγα και πήρα τηλέφωνα και ήρθαμε στο δούνο του και κάναμε και. Κάτσε, ρε φίλε, θα κάτσει καμνή. Θα απολογηθείς, θα υπάρχουν έτοιμοι δικαστές ή θα υπάρχει έτοιμος ανακριτής ή θα υπάρχει έτοιμη δικογραφία. Κάπου θα κλείσει η υπόθεση όμως. Νούμερο ένα. Νούμερο δύο. Επειδή μας αρέσει το ψέμα στην Ελλάδα. Μας αρέσει το ψέμα. Τι πάει να πει: έχω ανεπάρκεια πολιτικού προσωπικού. Δεν έχω να αντικαταστήσω, λέω αυτούς. Εγώ, με συγχωρείτε, έτυχε στη μοίρα μου να είμαι εξομολόγος και ψυχοθεραπευτής διαφόρων κορυφαίων πολιτικών. Έχω κάνει εγκλήματα πολλά στη ζωή μου. Είμαι serial killer. Εγώ διαβάζω ότι θα κάνετε κι άλλο έγκλημα. Μην διαβάζετε τίποτα. Δεν διάβασα στα όρια. Μην διαβάζετε τίποτα. Ότι ετοιμάζεστε για το ψυχοθεραπευτικό. Θέλετε είδηση? Από όσους έχω τελευταίως, θα έλεγα, συνδιαλλαγή, ας πούμε, και όπως και ο κύριος Καμένος που φρόντισα να φτιάξει το κόμμα του εγώ παρασκηνιακά και τα λοιπά, εννοώντας ήμουνα στα πρώτα, ας πούμε, εμβριακά
ιδρυτικά και είχα κάποιες ιδέες για τα συνθήματα που χρησιμοποιούνται, είναι από την εκπομπή μου το πρωί. Από το Real FM είναι. Ήσασταν στην ιδρυτική ομάδα του κόμματος Καμένου. Εντάξει, κάναμε 2-3 συναντήσεις με τον άνθρωπο. Εντάξει, καλοτάξιδος να είναι. Καλοτάξιδος. Είχα μία έτοιμη πρόταση από τον κύριο Καρατζαφύρη, αλλά με βγάλατε από τον άξονα. Δεν σας άρεσε ο άξονας μου. Δεν σας αρέσει γιατί έχετε αυτό το επιχείρημα του τι γίνεται την επόμενη μέρα. Λοιπόν, σας λέω κύριε Χατζηνικολάου, δεν μπορείτε να γίνει τίποτα. Δώστε μία απάντηση και τώρα είστε στον άξονα. Λοιπόν, εδώ είχα μία, σας είπα, είχα μία έτοιμη πρόταση που μου λέει το εξής. Και ένα ρίσκο ταυτόχρονα από τη δική τους πλευρά. Διότι εγώ είμαι ανέλεγκτος. Είμαι απροσδιορίστος. Τι λέει. Έλα ανεξάρτητος επικεφαλής της λίστας επικρατείας και λέγε ό,τι θέλεις. Απαντήσατε στην πρόταση. Όχι. Πότε θα απαντήσετε. Θα δω. Το σκέφτεστε δηλαδή. Ναι, να σας πω κάτι. Αυτό που κάνω το αγαπώ πάρα πολύ. Δηλαδή το γεγονός ότι βεβαίως αποτελεί ένα άγχος για μένα ότι συναντιόμαστε κάθε πρωί 10 παρά 10, αλλά ναι. Όπως καταλαβαίνετε, εγώ το έχω συνειδήσει. Μπαίνετε με τα γυαλάκια σας, μου λέτε τέτοια πράγματα, μπαίνετε γιατί είμαι και εγώ με τα γυαλάκια. Για μένα αποτελεί άγχος ότι μετά τη συνάντησή μας περνάτε και από το λογιστήριο. Ναι, είναι αλήθεια αυτό, αλλά τι να σας κάνω, εσείς το επιλέξατε, δεν το επέλεξα εγώ. Πέρα από αυτό λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Ότι εδώ πέρα επειδή έβλεπα ότι πιέζατε τον έγκριτο συνάδελφο και αναλυτή ο οποίος έχει προβλέψει πάρα πολύ. Πρέπει να ολοκληρώσουμε για να πάω στο λεφτό. Ναι, και φεύγω. Όχι. Τι πάει να πει δραχμή ευρώ. Το αθέατο ευρώ στην Ελλάδα. Για τους πολλούς είναι αθέατο. Είστε υπέρ της δραχμής. Όχι. Αλλά είναι αθέατο. Πώς δεν θα έχουμε νόμιμο. Είναι αθέατο. Κατά ευρώ. Ένα λεπτό. Είναι γενώσιμο νομίζω. Ένα λεπτό. Τράγκα. Είναι γενώσιμο. Κύριε Τράγκα, μου δεν γίνεται να μην έχουμε νόμισμα. Θα γίνεται να είστε και. Σας είπε ότι θα διώξουνε. Επειδή 3 χρόνια με συγχωρείτε έχουν επεχθεί όλα τα παιχνίδια σε βάρος αυτού του τόπου. Επί 3 χρόνια με συγχωρείτε αδειάζουν τα τοξικά λίμματα όλες οι τράπεζες στην Ευρώπη προκειμένου να ισχυροποιηθούν. Και τώρα φτάσαμε στο σημείο ακόμη και σήμερα να βγαίνει η κυρία Μέρκελ αυτό το πατημένο στρούντελ που λέω εγώ. Και να λέει αυτό το πατημένο στρούντελ από καμιόνι της Βέρμαχτ και το επαναλαμβάνω με χαρά και ικανοποίηση καλά, να λέει καλά που ότι δεν με συγχωρείτε. Γιατί να υπάρχει ραδιοτηλεοπτικό, τι κάναμε δηλαδή για να υπάρχει ραδιοτηλεοπτικό. Ότι κύριοι όλοι αυτοί οι συνάδελφοί μου αλλά και οι πολιτικοί απέναντι όσους βλέπω βγαίνουν και λένε με συγχωρείτε τις κολλές τους και αυτά που νιώθουν ενστικτόδικα για αυτή τη γερμανική κατοχή στην Αθήνα και σας πληροφορώ ότι εγώ είμαι από αυτούς που λένε ότι μέχρι να αναχωρήσει με τη Λουφθάνσα ο τελευταίος επόμπτης και ελεγκτής θα αγωνίζομαι όσο ζω και οι φίλοι μου εδώ και όλοι. Τι πάει να πει, άλλο είμαι δανειστής και δανειζόμενος, οπότε έχουμε μια άλλη σχέση όπως με την τράπεζα. Πάμε να την καλοπιάσουμε, να μας κάνει καλύτερες δόσεις κτλ. Και άλλο μπαίνω στο σπίτι σου και ζητάω την κόρη σου να την πηδήξω νύχτα. Όχι! Τέρμα! Άλλο μπαίνω και θέλω νέα ρύθμιση, νέο διακανονισμό, νέα ιστορία. Κι άλλο μπαίνω και σου φέρνω το Ράιχμαν, τον Γιωακίμ Χαν, τον Τρα, τον Φαν, τον Μπρα, ο οποίος δίνει οδηγίες και παράγει και δίκαιο. Δεν ξέρω αν είδατε σήμερα στη Real News και πάω στον κύριο Κοτζιά. Σήμερα δημοσιεύσαμε. Η αποκάλυψη που κάνατε για το υπηρετή φακέλων του ελληνικού δημοσίου. Να μπαίνει συνεργείο της Τρόικας στην εφορία Καλλιθέας και να παίρνουν τους φακέλους στο ξενοδοχείο του. Του πήραν. Για συμβουλευτικό ρόλο. Και όχι για διευθυντικό ούτε για υποπτικό. Θα έλεγα ότι στη σημερινή πολιτική το ψέμα έχει γίνει κομμάτι της στρατηγικής των κυρίαρχων κομμάτων και το πιο ανησυχητικό είναι ότι προσπαθούν αυτό το ψέμα να έρθει σε διάχυση, δηλαδή να γίνει η οικονομική κρίση και η ηθική κρίση και η πολιτισμική κρίση. Διότι όταν το ψέμα περπατάει στην κοινωνία, πάβει να είναι θέμα οικονομικής κρίσης, γίνεται θέμα ηθικό, πολιτισμικό. Και θα έλεγα ότι έχει ενδιαφέρον να εκτιμήσουμε ποια είναι τα δύο μεγάλα ψέματα που λένε σήμερα. Το ένα ψέμα είναι ότι για την κρίση φταίνουν όλοι και ότι για την κρίση πληρώνουμε όλοι. Πίσω από αυτό το ψέμα κρύβονται οι δυνάμεις που μας φέρανε στο πρόβλημα, που το πρόβλημα το κάνουν καταστροφή και αν τις αφήσουμε να το κάνουν ολοκαύτωμα. Και δεν χρωστάει και δεν φταίει ο λαός για όλα αυτά τα εγκλήματα που γίνονται. Και αν υπάρχουν διαφθορά στον απλό καθημερινό άνθρωπο αναγκασμένος από την πίεση των προβλημάτων του, αυτοί παρήγαγαν και αυτοί δημιουργούν αυτή τη διαφθορά. Άρα δεν φταίμε όλοι το ίδιο. Το δεύτερο ψέμα που λένε είναι ότι δεν υπήρχε άλλος δρόμος για να βγούμε από την κρίση. Και λέγοντας αυτό το ψέμα αρνούνται διεθνή πραγματικότητα και εμπειρία που υπάρχει. Ποιος είναι ο άλλος δρόμος. Θα σας φέρω παράδειγμα. Εδώ και 2 χρόνια επιμένω. Πώς βγήκε το 1953 η Γερμανία από τα δάνειά της. Έκανε μια διασύνδεση ανάμεσα στην πληρωμή του χρέους και στην ανάπτυξη. Με αυτόν τον τρόπο εξασφάλισε ότι δεν θα μπει στην ύφεση όπως μπήκε η Ελλάδα
και δέσμευσε ταυτόχρονα τους δανειστές της να φροντίζουν μαζί με την ίδια για την ανάπτυξη. Και εδώ δεν λέω να καταλάβουμε τα χειμερινά ανάκτορα του 18, δεν λέω να κάνουμε καμιά επανάσταση με Αντάρτικο, να εφαρμόσουμε αυτά που στην καθημερινότητα της Ευρώπης εφαρμόζονται και τα αρνηθήκανε. Το τρίτο ψέμα είναι ότι όλοι πληρώνουμε την κρίση με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχουν άνθρωποι ή οι θεσμοί που πήραν πάρα πολλά λεφτά. Ας θυμηθώ εγώ μόνο την Proton Bank. Ο κύριος Βενιζέλος, που είναι πολύ μεγαλόψυχος απέναντι στους τραπεζίτες, έδωσε 1 δισεκατομμύριο και μετά άκουσα ότι δόθηκαν ακόμα 700 εκατομμύρια, δηλαδή 1,7 δισεκατομμύριο για κλοπές που λέει ο εισαγγελέας το λέει, που γίνανε σε αυτήν την τράπεζα. Κάθισα και έκανα ένα απλό λογαριασμό πρώτης δημοτικού. Ξέρετε τι σημαίνει 1,7 δισεκατομμύριο? 150 εκατομμύρια μεροκάματα των ανέργων. 150 εκατομμύρια, κύριε Χατζηνικολάου, δόθηκαν έτσι λάρτ σε κάποια τράπεζα που δεν ήταν συστημικό πρόβλημα. Και θα έλεγα επίσης ότι το ψέμα είναι γύρω από την ανάπτυξη. Μαστίσα μια πολιτική που οδηγεί στην ύφεση. Δεν έχει βγει ποτέ χώρα σε ανάπτυξη στον κόσμο ιστορικά με πολιτική τέτοια. Και αν συγκρίνουμε τι συμβαίνει στην Ιρλανδία, Πορτογαλία και Ισπανία και Ιταλία και στη Γαλλία και Ολλανδία τώρα, θα δείτε ότι άρχισε να εφαρμόζεται η ίδια πολιτική με καθυστέρηση ενός έτους. Και έχουμε και σε αυτές τις χώρες μεγάλη κρίση. Δηλαδή η Ισπανία μπαίνει σε δεύτερο κύκλο ύφεσης. Αντί να έχει συν 0,7 φέτος, έχει πλην 1,7. Η Πορτογαλία δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο μνημόνιο. Η Ιρλανδία, που ήταν το υπόδειγμα γιατί έχει ειδικές σχέσεις επενδύσεων από τις ΗΠΑ σαν γέφυρα προς την Ευρώπη, ξαναμπαίνει στην ύφεση. Η Γαλλία σε λίγο θα έχει πρόβλημα και αισιοδοξώ ότι θα τα σπάσει με τους Γερμανούς μετά από τις επόμενες εκλογές. Όχι γιατί έρχεται ο σοσιαλιστής επικεφαλής, αλλά γιατί η Γαλλία δεν αντέχει αυτή τη γερμανική πολιτική. Κατά συνέπεια, λένε ψέματα ότι όλοι φταίμε το ίδιο. Λένε ψέματα ότι δεν υπήρχαν άλλες πολιτικές. Πίσω από το ψέμα κρύβουν μια άγρια ανακατανομή σε βάρος των λαϊκών εισοδημάτων και των μικρομεσαίων. Από την άλλη πλευρά. Και δεν μας μιλάνε ουσιαστικά για την ανάπτυξη. Από την άλλη πλευρά λέγονται ψέματα. Θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Πάλι σε εσάς θα επιστρέψω και μετά θα δώσω το λόγο σε όλους. Δεν έχουμε εδώ, δεν είναι τηλεόραση, έχουμε χρόνο, δόξα τω Θεώ. Θα σας ρωτήσω αν λέγονται ψέματα και από την αντιμνημονιακή πλευρά. Εδώ θα τα πούμε όλα απόψε. Εγώ εγγυρίζω. Δηλαδή, θα ρωτήσω για παράδειγμα. Εγώ συμφωνώ με πολύ μεγάλο ποσοστό αυτών τα οποία είπατε μόλις, αλλά θα σας ρωτήσω για παράδειγμα αν λέγονται ψέματα και απλουστεύσεις και σε ό,τι αφορά την κριτική της άλλης πλευράς. Δηλαδή, μήπως είναι ψέμα ότι μπορούμε με ευκολία να επιστρέψουμε στη δραχμή? Με ευκολία δεν λέει κανείς ότι μπορούμε να πάμε στη δραχμή. Εγώ είμαι έτσι κι αλλιώς με κατά θα μου τα πείτε, του να πάμε στη δραχμή. Θα μου τα πείτε μετά από μια μικρή διακοπή. Και θα παρακαλέσω επιστρέφοντας το control να δώσουμε και το mail στο οποίο θα έρχονται τα ερωτήματα των θεατών μας. Στους 97,8. Την επόμενη Κυριακή με τη Real News. 40.000 ευρώ μετρητά. 8 τυχεροί αναγνώστες που θα βρουν τις επιταγές στις σελίδες της εφημερίδας και κερδίζουν αμέσως από 5.000 ευρώ. Την επόμενη Κυριακή μην χάσετε τη Real News. Ήλι υπερεσπρέσο. Απόσταξη σε δύο φάσεις. Γεύση. Άρωμα. Πυκνή καστανοκόκκινη κρέμα. Αξεπέραστη αισθητική. Σύστημα Ήλι υπερεσπρέσο. Ήλι. Live happily. Ο TTV δες τον Απρίλιο σε πρώτη τηλεοπτική προβολή τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες. Horrible Bosses. The Hangover 2. Harry Potter and the Deathly Hallows, μέρος δεύτερο. Cowboys and Aliens. Τους νέους τίτλους των πιο δημοφιλών σειρών που όλοι περιμέναν. American Horror Story. Glee. Castle.
Απίθανα κινούμενα σχέδια και παιδικούς ήρωες που θα διασκεδάσουν μικρούς και μεγάλους. Μπομπ Σφουγγαράκης. Τώρα η μικρή εξερευνήτρια. Η Λέσχη του Μίκη. Οι τρεις θεματοφύλακες. Ο TTV. Τώρα η ψυχαγωγία γίνεται εμπειρία για όλους. Μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα. Απόκτησέ την τώρα. Ποτέ εκφράσουμε κάθε τρόπο. Είμαστε και πάλι στον αέρα. Παίρνω τα μηνύματά σας και από το mail του Ενικός και από το Twitter μου. Ξέρω ότι ο ήχος μας έχει πολύ χώρο, αλλά σκεφτείτε ότι είμαστε και σε ένα τεράστιο χώρο εδώ στο Mall. Αν το σημερινό πείραμα πάει καλά, σύντομα η εκπομπή αυτή θα μεταφερθεί σε στούντιο και δεν θα υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Κύριε Κοτζιά, πάμε στο ερώτημα άλλο που έθεσα. Άλλο πράγματα ψέματα από τις απλουστεύσεις. Προσωπικά πιστεύω ότι το να λέμε θα πάμε στη δραχμή είναι απλούστευση, ιδιαίτερα σήμερα που έχουμε κυβερνήσεις και ακόμα ισχυρά κόμματα του δικοματισμού που δεν μπορούν να διαχειριστούν ούτε το ευρώ και κατά συνέπεια φανταστείτε να μπορούν να χειριστούν μια μεγάλη μετακίνηση προς τη δραχμή. Εγώ πιστεύω ότι το κύριο σήμερα είναι να αλλάξει ο σχετισμός πολιτικών δυνάμεων. Να ξεμπλοκάρει η πολιτική σε μια διαφορετική κατεύθυνση, η οποία θα έχει και κοινωνική ευαισθησία και θα υπερασπίζεται την κυριαρχία αυτού του έθνους και αυτού του κράτους και θα έχει πάνω απ' όλα δημοκρατικότητα. Διότι στις δύσκολες εποχές δεν υπάρχει άλλος τρόπος να λυθούν τα προβλήματα από το δημοκρατισμό. Και όσον αφορά αυτό το δίλημα, που πρώτη πρέπει να σας σημειώσω το διατύπωσε η κυρία Μέρκελ. Στις 10 του Μάρτη του 2010, λίγες μέρες πριν από το μνημόνιο, η κυρία Μέρκελ είπε ότι θα πρέπει η Ελλάδα να βγει έξω από το ευρώ. Και σε αυτό το δίλημα απάντησε ο κύριος Σιμίτης με ένα μεγάλο του άρθρο στην Καθημερινή, που έλεγε ότι στο ευρώ ή υποτάσσεις ή φεύγεις. Και λογικά πάρα πολλοί άξιοι άνθρωποι και που υπερασπίζονται την κυριαρχία της χώρας είπαν να φύγουμε. Εγώ με τη δικιά μου εμπειρία έχω άλλη άποψη. Αυτό που έλειψε σήμερα στην ευρωπαϊκή πορεία του τόπου είναι ότι δεν πάλεψαν για τα κυρίαρχα και τα αναψηφιακά συμφέροντα και προοπτικές της χώρας. Δηλαδή, δεν χρησιμοποιήθηκε ούτε μια φορά το βέτο. Μα το βέτο είναι εδώ να πούμε στους ξένους, κύριοι, θα σας παραλύσουμε. Εάν θέλετε να μας καταστρέψετε, δεν θα υπάρχετε ούτε εσείς αύριο. Δεν λέω να το κάνουμε, αλλά πρέπει να τους το επισημαίνουμε. Δεύτερον, δεν χρησιμοποιήθηκαν καθόλου συμμαχίες. Οι ελληνικές κυβερνήσεις συνηθίσαν να ταξιδεύουν μεταξύ Παρίσι, Βρυξέλλες και Βερολίνο και δεν πήγαν μια φορά μέχρι τη Ρώμη, μέχρι τη Λισαβόνα, μέχρι το Δουβλίνο για να κάνουν συμμαχίες. Θα σας φέρω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Όταν ο γαλλογερμανικός άξονας που θα σπάσει, ελπίζω, σε δύο μήνες, στρίμωξε τον κύριο Κάμερον, ο οποίος είναι ο Βρετανός Πρωθυπουργός, τι έκανε την άλλη μέρα ο Βρετανός Πρωθυπουργός? Πήγε στη Ρώμη και είπε: εγώ στην Ιταλία φτιάχνω άξονα, και τα μαζέψανε επί τόπου οι κύριοι της Βόνης και του Παρισιού. Δεν είμαστε ασφαλώς Λονδίνο, αλλά το πρόβλημά μας είναι πολλαπλό από του Λονδίνου. Το τρίτο, στην Ευρώπη υπάρχουν ορισμένοι νομικοί κανόνες. Η Ευρώπη είναι ένα σύστημα δικαίου. Οι κύριοι της Επιτροπής κάνουν κατάχρηση της θέσης τους και παραβιάζουν τους νόμους, τις ίδιες τις συνθήκες της Ένωσης. Δηλαδή, ο κύριος Ρεν είναι επίτροπος. Επίτροπος τι σημαίνει? Ένας υψηλόβαθμος, καλοπληρωμένος, με καλή σύνταξη, υπάλληλος. Ποιο είναι το καθήκον του? Να προασπίζεται και να είναι θεματοφύλακας των συνθήκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι κάνει ο κύριος Ρεν? Ομιλεί για τα εσωτερικά της χώρας. Βγήκε με τον κύριο Μπαρόσο, τον παλιό Μαουικό από τη Λισαβόνα, και είπε ότι κύριοι, θα πρέπει αυτά τα κόμματα να συνενωθούν, να μαζευτεί η αντιπολίτευση και ούτω καθεξής. Ερώτημα. Δικαιούται? Όχι. Τι έπρεπε να κάνει η ελληνική κυβέρνηση? Να του απαντήσει επί τόπου, αντί να είναι μουγκή, σαν να έχει να αντιμετωπίσει τα αφεντικά της, και να του στείλει σε Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ότι παραβιάζουν τις συνθήκες. Αφού δεν τα κάναμε αυτά και άλλα πολλά που δεν μας παίρνει τώρα ο χρόνος, γιατί έχουμε γενικότερη συζήτηση, τότε θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι παλέψαμε, χρησιμοποίησαμε όλα τα όπλα και με αυτή την Ευρώπη δεν περπατάει το ζήτημα. Αλλά μαχητή να εγκαταλείψω το πεδίο που λέγεται Ευρώπη, μάχης, σύγκρουσης, τα όπλα που διαθέτω από βέτο μέχρι συμμαχίες, δεν είναι ούτε στον χαρακτήρα μου, ούτε στην πολιτική μου άποψη. Κυρία Νταλάρα, τι λέτε? Θα θέλω να συμφωνήσω με πολλά από αυτά που λέει ο αγαπημένος μου Νίκος Κοτζιάς, το οποίο είμαι αναγνώστρια φανατική. Και μακάρι να είναι έτσι. Πιστεύω ότι η αλήθεια ή το ψέμα υπάρχει στην πολιτική. Υπάρχει και ψέμα, υπάρχει και αλήθεια. Υπάρχει και υπερβολή.
Ένα κομμάτι, παραδείγματος χάρη του ψέματος. Σήμερα η Βάσο Παπανδρέου στη Real News λέει ότι ο Γιώργος Παπανδρέου έκανε εγκλήματα την τελευταία διετία και ότι θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί η προσφυγή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αν είχε κατανοήσει η κυβέρνηση Παπανδρέου την πραγματική κατάσταση των πραγμάτων. Η κυρία Παπανδρέου είναι μια έμπειρη, αρκετά χρόνια πολιτικός. Εγώ είμαι μια καινούργια πολιτικός, όχι νέα πολίτης όμως. Θα σας πω, άρα δεν θα πάρω ευθύνη άλλων, θα σας πω τη δική μου εκτίμηση. Ναι, αλλά ήσασταν μέλος της κυβέρνησης Παπανδρέου, Θα σας πω λοιπόν, ήμουν υφυπουργός για ένα χρονικό διάστημα σε συγκεκριμένο πόστο, στο οποίο δεν είχα πολύ μικρές αρμοδιότητες και κρίνομαι μόνο γι' αυτό. Θέλω να σας πω λοιπόν, τα μέλη μιας κυβέρνησης δεν κρίνονται μόνο για τον τομέα ευθύνης τους. Η κυβέρνηση λειτουργεί συλλογικά. Μα ως βουλευτής κρίνομαι. Εννοείται, αν κρίνομαι ως βουλευτής συμμετοχή, ότι ψήφισα το μνημόνιο, ασφαλώς το ψήφισα το μνημόνιο. Η συμμετοχή σε μια κυβέρνηση σημαίνει ότι κανείς αποδέχεται τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Εγώ δεν θα δεχόμουν να μετέχω σε ένα συλλογικό όργανο με το οποίο διαφωνώ. Εγώ λοιπόν λέω ότι υπάρχει το δίλημα αυτή τη στιγμή, γιατί ξεκινήσατε το ψέμα ή αλήθεια, από ένα αν λένε ψέματα ή αλήθεια οι πολιτικοί. Οι πολιτικοί λένε και υπερβολές, λένε και ψέματα, υπάρχουν και κάποιοι πολιτικοί που λένε και αλήθειες. Πρώτα, η υπερβολή των πολιτικών που ανεβαίνουν στο άλογο και θέλουν μόνο να εκλεγούν και δεν αντιμετωπίζουν τίποτα άλλο και χάνουν την πολιτική τους βούληση χάρη της εκλογής, οδήγησε σε πολλά από τα ψέματα τα οποία βαδίζουμε σήμερα. Είναι αλήθεια η φτώχεια, κύριε Χατζηνικολάου, είναι τεράστια αλήθεια η ανεργία και είναι όμως αλήθεια και οι ψεύτικες συντάξεις. Αντιμετωπίζονται αυτά με το νέο μνημόνιο. Να ολοκληρώσω λίγο. Ναι. Είναι αλήθεια ότι τρώγαμε από τα έτοιμα. Είναι αλήθεια ότι στην δευτερογενή αγορά γεμίσαμε βιομηχανικά πάρκα. Αυτό μου θύμισε λίγο το μαζί, τα φάγαμε του Πάγκαλου. Καθόλου δεν τα φάγαμε μαζί. Θα σας αναφέρω αυτό το οποίο είπε ο κύριος Γαβράς. Ότι πολλοί τα τρώγαν στο τραπέζι και ο κόσμος έτρωγε ψίχουλα συμπεριλαμβανομένων και των αγροτών που για να κάνουν μια τουαλέτα μέσα στο σπίτι τους φάγαν τις επιδοτήσεις. Εγώ τους δημιουργούν και κανείς δεν τους εξήγησε τι γίνεται. Λέω λοιπόν εγώ ότι η πολιτική εδώ βεβαίως παίρνω την ευθύνη αυτού του οποίου έχω κάνει. Βεβαίως είμαι αυστηρά κριτική απέναντί τους. Βεβαίως έχω ανοιχτά τα αυτιά μου στο οποιοδήποτε ψέμα και την οποιοδήποτε πολιτική δικολαβία. Βεβαίως όμως, με όλο το σεβασμό, έγιναν εγκλήματα στη διετία Παπανδρέου, όπως λέει η κυρία Βάσο Παπανδρέου. Έγιναν λάθη. Δεν ξέρω αν έγιναν εγκλήματα. Δεν έχω το βάθος της γνώσης της κυρίας Παπανδρέου. Έγιναν λάθη, έγιναν καθυστερήσεις. Μπορούσαμε να διαπραγματευτούμε καλύτερα το μνημόνιο. Αυτό που δεν μπορούσαμε είναι να συμφιλειωθούμε με την ανεξέλεγκτη χρεοκοπία, διότι οι γνώσεις μου στη δουλειά μου ως πολίτης μου έλεγαν ότι μπορούσε να γίνει ανεξέλεγκτη χρεοκοπία, κύριε Χατζηνικολάου, και από την άλλη μεριά βεβαίως μπορούσαμε να έχουμε διαπραγματευτεί καλύτερα το μνημόνιο. Ναι, κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Με συγχωρείτε πολύ. Εδώ η χώρα δανειζόταν, υπερδανειζόταν δόλια, χωρίς να γνωρίζει κανένας πολίτης ποιο είναι ακριβώς και σε ποια μέρα το επίπεδο χρέους της. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου μαζί. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, υποθηκεύσανε τη χώρα 30 χρόνια. Έφτασε το δημόσιο χρέος στα 350 δις. Δεν ήξερε κανένας πολίτης. Ο Προβόπουλος έλεγε ακριτομηθείες, πότε στον Παπαδρέο και πότε στον Καραμαλή. Και φτάνει στο σημείο να μιλάει σε μένα μέσα στο γραφείο του και μετά σε εσάς. Και να ξέρω εγώ κι εσείς αν είναι ανεπάρκεια δανεισμού ή όχι. Και να μην ξέρουν οι Έλληνες πολίτες, πήγαν τον Οκτώβριο, του 9 και ψήφισαν. Αυτό και αυτό τι έγινε από εκείνη την ημέρα, ψέμα, με συγχωρείτε. Αυτό δεν το γνωρίζω. Με όλο το σεβασμό προς την κυρία Νταλάρα, θέλω να πω το εξής. Επί 3 χρόνια έχει καταληθεί το κυρίαρχο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Δηλαδή η δημοκρατία που έχει κάθε ευρωπαϊκός λαός. Καταργήθηκε ρήμην του ελληνικού λαού. Αποφασίστηκαν πράγματα στο ελληνικό κοινοβούλιο μετά τις 4 Οκτωβρίου του 9, για τα οποία δεν έδωσε ποτέ τιμιγορία ο ελληνικός λαός. Μα ποτέ! Πρόκειται για χουντάρα, για φασισμό του κερατά, τον οποίο εγώ κεντροδεξιός, ο βαμμένος θα έλεγα, δεν το ανέχομαι. Δεν ανέχομαι. Εάν είμαστε πολίτες που υπερασπιζόμαστε το κοινοβούλιο μας, αυτό το ναό όπως τον λέμε, τους δημοκρατικούς θεσμούς, δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι 3 χρόνια ερήμην του λαού λαμβάνονται όλες αυτές οι αποφάσεις. Μάλιστα. Κυρία Μακρύ, τι λέτε.
Δεν θα ακολουθήσω τον κύριο Τράγκα στην επανάσταση. Σας παρακαλώ, κυρία μου. Δεν θα τον ακολουθήσω. Εγώ θα πω τρία πράγματα που εγώ πιστεύω. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι. Δεν με ακολουθήσετε, σας είπα εγώ να με ακολουθήσετε. Όχι, και να μου το λέγατε θα σας ακολουθούσα. Έτσι. Αλλά εγώ λοιπόν θα σας πω. Μην κατρακυλήσετε. Που πραγματικά. Πάρετε τον κατήφορο το δικό μου. Λοιπόν, εγώ θα σας πω αυτά που πραγματικά πιστεύω. Και πάτε με τον νόμο 4.000. Θα διαφωνήσω με τον κύριο Δελαστίκ που λέει ότι δεν έχουμε προεκλογική περίοδο. Αν είχαμε άλλη μια εβδομάδα, κύριε Δελαστίκ, είχαμε καταστραφεί. Σε 24 ώρες πέρασαν 60 τροπολογίες προχθές. Ρουσφετολογικές τροπολογίες. Κάθε βουλευτής πήγε να ταξιδέψει το νομό του και την περιοχή του. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι η προεκλογική περίοδος στην Ελλάδα δυστυχώς ακόμα και τώρα είναι μια καταστροφή. Συμφωνώ όμως απολύτως μαζί σας ότι δεν γίνεται συζήτηση. Και τα δύο μεγάλα κόμματα, τα εντός αγωγικών μνημονιακά, αν και αυτός ο διαχωρισμός νομίζω ότι είναι τελείως λάθος, η μνημονιακή κοινωνία και η αντιμνημονιακή, σαν να είναι δύο κοινωνίες, σαν να έχουμε εμφύλιο, δεν έχουμε. Σε αυτή τη χώρα όλοι θέλουμε απολύτως το ίδιο. Αλλά όχι, τα δύο μεγάλα κόμματα. Υπάρχει μια πλήση εγκεφάλου που γίνεται με προκεκριμένα μέσα ενημέρωσης. Είστε τη χώρα και παρακαλώ με το που τελειώνει λέω το λόγο. Γίνεται πλήση εγκεφάλου. Δεν έχει συνούργο μέσα να τα πει. Γίνεται πλήση εγκεφάλου συστηματική εδώ και τρία χρόνια. Θα σας δώσω λόγο. Αυτό που κάνετε όμως. Δεν το κάνω για σας. Δεν το κάνετε για μένα, αλλά σε μένα το κάνετε συνέχεια. Εν πάση περιπτώσει, όμως, εγώ σας ακούω και η πλήση εγκεφάλου είναι και από τις δύο πλευρές. Είναι από αυτούς που χορεύουν και εκμεταλλεύονται τον πόνο του κόσμου και θέλουν να βγαίνουν πιο φιλολαϊκοί από τους φιλολαϊκούς ξαφνικά. Και εγώ αυτό πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Και αυτοί ψέματα λένε και τα δύο μεγάλα κόμματα λένε αυτή τη στιγμή μισές αλήθειες. Γιατί αντί να συζητάνε για τα 11 δις μέτρα που έρχονται τον Ιούνιο, και αντί να εξηγούν 14,5. Αντί να εξηγούν λοιπόν πού θα βρεθούν αυτά τα λεφτά και πώς θα πορευτούμε τα επόμενα δεν τρία χρόνια, μιλάνε περί άλλων. Όσο δεν υπάρχουν για τα αντιμνημονία, θα βρεθούν αναγκαστικά. Πού θα βρεθούν, θα κόψουν σάρκες, να μα πούνε. Όσο για τα αντιμνημονιακά κόμματα, τα οποία ξεφυτρώνουν και δεξιά και αριστερά, τα ακούω με μεγάλη προσοχή, αλλά δεν μου λένε απολύτως τίποτα. Νομίζω ότι όλοι μαζί θα χορεύουμε πάνω από τα συντρίμια αυτής της χώρας, γιατί δεν λένε ούτε καν πώς θα γίνει. Αν γυρίσουμε δηλαδή στη δραχμή, να καταγγείλουμε το χρέος, όλα αυτά τα ωραία που ακούω μαζί, συμφωνώ. Αν καταγγείλουμε λοιπόν το χρέος, την άλλη μέρη η χώρα θα είναι πλούσια. Τα 500 ευρώ που πήγε ο μισθός θα γίνουν 800, τι θα γίνει, γιατί δεν μας λέει κανείς τίποτα. Γιατί απλώς είναι εύκολες λύσεις. Ποιος θα ωφεληθεί, κανένας. Ξέρετε ότι η HSBC λέει ότι 9 μήνες θα κάνουμε να αποκτήσουμε νόμισμα. Μέχρι τότε πώς θα με πληρώνετε, κύριε Χατζηνικολάου, με κοτόπουλα. Θα βρούμε τώρα. Δεν πρέπει. Η HSBC τα λέει. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Τα αστεία πράγματα. Κύριε Χατζηνικολάου, θα κάνουμε για να κοιμώσουμε τα νόμισμα. Μα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Ακούστε τις απόψεις σας. Θα μου επιτρέψετε. Όχι, όχι εγώ. Η HSBC και με συγχωρείτε. Το ποιος λέει ανοησίες. Το ποιος λέει ανοησίες. Αφήστε να το κρίνει ο κόσμος. Αφήστε να το κρίνει και να το κρίνει και στις κάλπες. Για ρωτήστε τους. Γιατί ακούει πολλά, υπάρχει κόσμος που υποφέρει, υπάρχει κόσμος που είναι άνεργος, κόσμος που θέλει κάπου να πιαστεί. Πώς έγινε άνεργος, κύριε Χατζηνικολάου? Από το μνημόνιο. Πώς έγινε άνεργος? Από το μνημόνιο και την ύφεση. Πώς έχουμε 1.200.000 επισήμως ανέργους? Και την ύφεση έγινε, κύριε Τράγκα. Πώς θα βγούμε, κύριε Χατζηνικολάου? Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ η συζήτηση, κυρία Μακρύ, μισό λεπτό. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ η συζήτηση να γίνει με έναν οργανωμένο τρόπο. Και επειδή εδώ έχουμε αρκετό. Κύριε παρακαλώ, κύριε Τράγκα. Κύριε Κατσανέβα, καταρχήν δεν έχουμε κανένα άγχος χρόνου. Εδώ δεν είναι τηλεόραση, θα πάμε όσο χρειαστεί. Θα σας δώσω το λόγο. Ολοκληρώστε, κυρία Μακρύ, με μία φράση. Ότι η επιστροφή στη δραχμή σε αυτή τη χώρα, τόσο εύκολα όσο το λένε οι περίφημες αντιμνημονιακές δυνάμεις, δεν είναι λύση. Αυτή η χώρα είναι ευρωπαϊκή. Πρέπει να πιέσουμε τους πολιτικούς μας να κάνουν καλύτερη διαπραγμάτευση. Πρέπει να τους πιέσουμε να ξετρυπώσουν όλα τα λαμόγια. 40.000 άνθρωποι ήταν κουφοί και τυφλοί σε αυτή τη χώρα, από τον νομάρχη και τον δήμαρχο μέχρι δεν ξέρω ποιος. Και κανείς έκανε ότι δεν το καταλάβαινε, γιατί παραμονές εκλογών, λέει, των δημοτικών εκλογών, του 10 παρακαλώ, μέσα στην κρίση, δόθηκαν άλλες 15.000 επιδόματα τυφλότητας. Αυτά λοιπόν είναι τα στρεβλά
Πρέπει να πολεμήσουμε όλοι μαζί. Δεν υπάρχουν οι μισοί και οι μισοί. Είμαστε όλοι μαζί, όλοι θέλουμε το ίδιο, να πάμε μπροστά, αλλά όχι με εύκολες κουβέντες. Όχι με ανθρώπους που θέλουν την επόμενη μέρα να χορεύουμε πάνω στα συντρίμια της Ελλάδας. Κυρία Μακρύ, υπήρξε και η Siemens, υπήρξαν μεγάλα σκάνδαλα. Τα οποία είχαν πολλαπλάσιο κόστος από το επίδομα της και αυτό πληρώνει το πολιτικό και τα χρήματα πήγαν στις τσέπες πολιτικών. Αυτό πληρώνει. Και αυτό το ξεχνάμε, το διαγράφουμε, κάνουμε delete για να χρησιμοποιήσω ιντερνετική γλώσσα και προχωράμε. Το πολιτικό μας σύστημα. Και εμείς κάνουμε delete. Και εμείς επί πάρα πολλούς μήνες βγάζαμε στοιχεία από τη Real News για τους λογαριασμούς του κυρίου Τσοχατζόπουλου και δεν τα έβλεπα να παίζουν σε καμία τηλεόραση. Ήταν κομμένα από παντού. Γιατί είδατε τη δικαιοσύνη να συγκινηθεί. Είδατε τη δικαιοσύνη να συγκινηθεί. Όχι, ούτε γιατί τη δικαιοσύνη είπα να συγκινηθεί. Δημοσιεύσαμε λογαριασμούς με δεκάδες εκατομμύρια ευρώ και δεν συγκινήθηκε κανείς. Και αναρωτιέμαι αν μπορεί να σπάσει κάποια στιγμή αυτό, κύριε Λαζαρίδη, και έρχομαι σε εσάς. Αν μπορεί δηλαδή η επόμενη μέρα των εκλογών να είναι μια καινούργια μέρα. Κοιτάξτε, να μην σας πω τις εύκολες παρόλες, να σας θυμίσω μόνο πώς συζητάμε τόση ώρα. Συζητάμε σαν το πρόβλημα να είναι μεταξύ του άσπρου και του μαύρου, της αλήθειας και του ψέματος. Με συγχωρείτε, υπάρχουν και άλλα κακά που πρέπει να τα κατονομάσουμε. Υπάρχουν οι μισές αλήθειες, που πολλές φορές είναι ολόκληρο ψέμα. Υπάρχει η υποκρισία που γίνεται όταν λέμε τις μισές αλήθειες και κραδένουμε και ρομφαία. Υπάρχει ο λαϊκισμός και η υποκρισία του λαϊκισμού, η οποία έχει βλάψει αυτόν τον τόπο, ειδικά σε κρίσιμες στιγμές, όσο ακριβώς και τα ψέματα που λέγονται και σε κρίσιμες και σε κανονικές. Υπόθηκαν αρκετές μισές αλήθειες με τις οποίες συμφωνώ, ακούστηκαν ήδη. Σας μιλάω σαν κάποιος που έχω κατηγορηθεί ως πρώιμος αντιμνημονιακός, γιατί εκείνο τον καιρό, το Μάιο του 10, όταν κοίταξα το μνημόνιο, και σας μιλάω σαν άτομο τώρα, με διευκολύνει και εμένα και πιστέψτε με, διευκολύνει και εσάς και διευκολύνει και τη συζήτηση. Όταν είδα το μνημόνιο, είπα ότι αυτό το πράγμα δεν βγαίνει και θα διωγγώσει το χρέος σε σημείο που να το κάνει μη βιώσιμο, γιατί τότε ήταν ακόμα βιώσιμο, αν και μεγάλο, και θα μας δέσει χεροπόδα. Εκείνο τον καιρό είδαμε λίγο πιο μπροστά και είπαμε ότι συγγνώμη, το μνημόνιο δεν βγαίνει. Όταν όλοι υπέθεταν ότι βγαίνει. Η πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών στις δημοσκοπήσεις όπως κατέθεταν, για όση αξία έχει, η πλειοψηφία των κομμάτων, του πολιτικού κόσμου για την ακρίβεια, και ασφαλώς και όλοι οι εταίροι μας, οι οποίοι προβλέπαν ότι και σε 2 χρόνια θα έχουμε βγει στις αγορές, ναι ή όχι. Δεν αναρωτήθηκε κανένας γιατί τότε το είχαμε δει και δεν το δει κανένας άλλος. Γιατί τότε υπήρχε ένας φραγμός σιωπής, πότε βγαίναμε να το πούμε, μας λέγανε είστε ανεύθυνοι, τι προτείνετε. Αναρωτηθήκαμε όμως γιατί αφού το είδατε το γυρίσατε μετά. Γιατί όπως τότε βλέπαμε μπροστά, ναι, αυτό που δεν βλέπαν οι άλλοι, και τώρα είδαμε μπροστά ότι είμαστε ήδη δεμένοι. Και ότι ο κίνδυνος να βγούμε από το ευρώ δεν ήταν αμεληταίος. Και δεν ήταν λίγοι εκείνοι οι οποίοι όχι μόνο το ακούσαν. Αυτό το ακούω, κύριε Λαζαρίδη, συνέχεια. Ακούστε. Ένα λεπτό. Εγώ άκουσα τη Μέρκελ όμως να δηλώνει προχθές ότι αν φύγει η Ελλάδα, χαιρετίσματα η Ευρωζώνη. Τώρα το δηλώνει. Τώρα το δηλώνει. Τότε τι δηλώνει. Ξέρετε γιατί το δηλώνει τώρα. Γιατί τώρα έχετε ρίξει τις τσίφρες. Σας έχει δεμένο. Όχι, το γι' αυτό. Γι' αυτό το δηλώνει. Μέμα υπεγράφησαν. Κατά δήλωση Σαμαρά υπεγράφησαν με αίμα οι επιστολές. Με το αίμα η εγώ σας παρακαλώ, επειδή εγώ σας άφησα με πολύ μεγάλη υπομονή. Ναι, ναι, και εγώ. Δεν είπα τίποτα. Όχι, εσείς δεν προλάβατε να μιλήσω και ρίχνετε τα ωραία λογάκια σας. Δεν έριξα τίποτα. Δεν είναι. Κοιτάξτε. Δεν είπα τίποτα. Αν ακούσουμε τους Γερμανούς επισήμους το τελευταίο τρίμηνο, θα διαπιστώσουμε ότι λένε αντιφατικά πράγματα μεταξύ τους. Όπως και οι Ευρωπαίοι επίσημοι πέραν της Γερμανίας, αλλά ειδικά το πρόβλημα εντοπίζεται στη Γερμανία. Έπρεπε λοιπόν εμείς να ρισκάρουμε και να πούμε ότι όχι, μωρέ, δεν το εννοούν. Το εννοούσαν μερικοί. Και εκεί έπρεπε να δούμε τι σημαίνει αυτό. Η συμπερίπτωση αυτοί που το εννοούσαν το πέρναγαν κιόλα. Και τους βοήθησε πολύ η πρόταση του κύριου Παπανδρέου για δημοψήφισμα τον Νοέμβριο, τέλειο Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου, να κυριαρχήσουν εκεί μέσα.
Έπρεπε λοιπόν εμείς να πούμε: ωραία, δικαιωθήκαμε, δεν μας ακούγατε, φάτε την τώρα και πληρώστε την. Προσέξτε, είπε μια αλήθεια, μισή αλήθεια, δηλαδή αυτή είναι η γνώμη μου, εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Δελαστίκ πριν, ότι επί 10 χρόνια το ευρώ μας έφτιαξε ευημερία και τώρα έγινε θηλιά. Ή έτσι το είπε, έτσι το είπατε. Η άλλη μισή αλήθεια είναι ότι σε αυτή τη φάση της ευημερίας από δανεικά, κύριε Δελαστή, και νομίζω συμφωνείτε και σε αυτό, εξαφανίστηκε η παραγωγική μας βάση. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν παράγει ούτε τα χλιώδη. Δεν παράγει ούτε αυτά τα οποία παρήγε και εξήγαγε πριν από χρόνια. Και υποτίθεται μπήκαμε στο ευρώ για να γίνουμε εξαγωγικοί σε αυτά που παράγουμε ανταγωνιστικά. Και εμείς ούτε αυτά τα παράγουμε καν. Πέστε μου λοιπόν πώς παίρνετε την ευθύνη μιας χώρας η οποία στα καλά καθούμε να κάνει ανεξέλεγκτη χρεοκοπία, για την οποία μίλαγαν όλοι τότε, που μπορούσε να γίνει χρεοκοπία και υπήρχαν και σκοπιμότητες να γίνει χρεοκοπία τότε, γιατί μερικοί θέλαν να ξεφορτωθούν όχι την Ελλάδα και τις χώρες του Νότου. Υπήρχε και αυτό το σενάριο που έπαιζε. Και εμείς να βρεθούμε μια χώρα η οποία δεν είναι Αργεντινή. Δεν παράγει κρέας και το εξάγει σε όλο τον κόσμο όπως η Αργεντινή. Δεν παράγει σιτηρά και τα εξάγει σε όλο τον κόσμο όπως η Αργεντινή τότε. Και πρώτες ύλες και απ' όλα. Μια χώρα που εισάγει ακόμα και τα κρεμμύδια, για να μην σας πω για τα φάρμακα και τα καύσιμα, να βρεθούμε σε αυτό το γεωπολιτικό περιβάλλον, με τα γνωστά προβλήματα στη γειτονιά μας, και να πούμε ότι κοιτάξτε, εμείς πάντως δικαιωθήκαμε. Η χώρα βέβαια ψάξα να την βρει στα σκουπίδια. Αυτό ήταν ο λόγος λοιπόν, αλλά όχι μόνο αυτός. Να πούμε και την άλλη μισή αλήθεια. Και επειδή εγώ μέχρι τώρα άκουγα, ακούσε και την άλλη μισή αλήθεια. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει περισσότερο ανάγκη την Ευρώπη, με όλες τις προσβολές που αυτό τραβάει και που εμάς μας ενοχλούν και εμείς έχουμε δει και προσωπικά. Αλλά δεν σας άκουσα να βγείτε να κάνετε ανακοίνωση, για παράδειγμα, όταν βγαίνουν οι Τροϊκανοί και εύχονται να κυριαρχήσει το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές. Δεν άκουσα μια ανακοίνωση του κόμματός σας που να του βγάλετε το σκασμό, μην ανακατεύεστε στα εσωτερικά της χώρας μας. Για να καταλάβω, θέλετε εμείς να ανοίξουμε προεκλογικά διάλογο με τους Τροϊκανούς? Θέλω να ακούσω τα ελληνικά κόμματα να λένε σε όποιον παρεμβαίνει στα ελληνικά πολιτικά πράγματα, βγάλε το σκασμό. Μην χώνεσαι. Κοιτάξτε, είστε, με συγχωρείτε, θα σας πω. Το λέω όπως το νιώθω. Επειδή λέτε να λέμε αλήθειες παρά την ημέρα, θα σας πω ότι είστε λίγο άδικος. Γιατί το λέτε? Θεός. Γιατί? Διότι εμείς είμαστε εκείνοι. Εμείς, όχι, δεν βγάλαμε ανακοίνωση. Γιατί είχαμε ανάγκη. Εμείς πηγαίναμε και συγκρουόμασταν μαζί τους και δημόσια την ώρα που όλοι, όταν γυρνάγαμε γύρω, αφού είχαμε συγκρουστεί και ήταν γνωστό σε όλους, ήμασταν οι μόνοι που συγκρουόμασταν μαζί τους. Οι άλλοι συγκρούονταν από την Ελλάδα και οι άλλοι στις Βρυξέλλες. Εμείς εκεί μαζί τους συγκρουόμασταν και κάποιοι καγχάζαν όταν γυρίσαμε πίσω ότι φάγαμε ξύλο. Εμάς μας το λέτε αυτό, δεν θα το δεχτώ. Το θυμάμαι αυτό και δεν έχετε άδικο. Να σας πω. Αλλά το θέμα είναι μήπως έχει γίνει στροφή από αυτό. Επιτρέψτε. Ποια στροφή? Στροφή πριν από τρεις μήνες. Συγγνώμη, και δώσατε και στον κύριο Καμένο τη δυνατότητα να πάρει την κλωστή από εκεί που την άφησε ο κύριος Σαμαράς, να φύγει με στελέχη δικά σας και να συνεχίσει τον αντιμνημονιακό αγώνα. Δεν πήρε καθόλου αυτή την κλωστή. Εσείς κάνατε στροφή. Επιτρέψτε και να σας ρωτήσω κάτι. Θα υπήρχε μνημόνιο 2 και ελάφρυ επιτρέους, αν δεν υπήρχε μνημόνιο 1. Είναι το 2 μόνο του στον αέρα. Θέλετε να μπούμε στην κουβέντα αυτή? Μία φράση να την πείτε. Μία φράση δεν παίρνουμε, γι' αυτό πέστε μου αν θέλετε να μπούμε. Εκείνο το μνημόνιο ήταν μια πολιτική που οδηγούσε με βαθιά ανοίγω. Κοίταξε τώρα, πόσο βιάζεστε να μην αφήσετε να ακουστώ. Γιατί εγώ ακούω μέχρι τώρα. Εγώ μια ερώτηση αισθάνω πάνω σε αυτά που λέτε. Αφήστε να απαντήσει ο κύριος Λαζαρίδης. Να μιλήσουν και άλλοι για να παρέμβουν. Η απάντηση είναι η εξής. Εκείνο ήταν μνημόνιο, το οποίο βύθιζε τη χώρα σε φαύλο κύκλο ύφεσης. Εδώ διατηρείται η συνταγή, ίδια. Εμείς δεν λέμε ότι συμφωνούμε. Εμείς λέμε και τώρα ότι διαφωνούμε. Λέμε και τώρα στους ίδιους ότι θα την αλλάξουμε. Αλλά υπάρχουν και τρία πράγματα που διαφέρουν. Τότε το χρέος αυξανόταν. Τώρα κόπηκε. Τότε τα επιτόκια αυξήθηκαν. Τώρα στο υπόλοιπο χρέος μειώθηκαν. Τότε, συγγνώμη. Τυπώδηλα απομείωση του χρέους. Το θέμα δεν αντέχει το δίκαιο. Το θέμα να αντέχει ο ελληνικός λαός να πληρώνει σύνετα τον εξηγής σε 5,4 επιτόκιο και να ξεχνάμε το πιο σημαντικό. Το πιο σημαντικό, ξέρετε ποιο είναι? Ότι τότε δεν έφευγε ο βραχνάς του χρέους. Κάθε 6 μήνες, 8 μήνες κάγανε ομόλογα. Τώρα αυτά πάνε 25 με 30 χρόνια πίσω. Αυτό
δεν μας λύνει το πρόβλημα, μας κερδίζει χρόνο όμως. Θέλετε αυτό να μην το δεχτούμε. Την ίδια, είπατε πριν γιατί δεν πήγανε εκτός Ευρώπης. Πήγαμε και στο Ισραήλ, πήγαμε και στη Ρωσία, πήγαμε και στην Λισαβόνα και στη Μαδρίτη, ακριβώς για να προωθήσουμε στην Ευρώπη. Είμαστε δέσμοι των Ευρωπαίων, μας δέσανε, δεν δεθήκαμε μόνοι μας δέσανε σαν χώρα, και εμείς πρέπει να λύσουμε, και έχει αρχίσει το λύσιμο να γίνεται. Πρώτον, διότι οι όροι του δανεισμού αλλάξανε πολύ ευνοϊκά, και δεύτερον, διότι στην Ευρώπη αρχίζουν και μας ακούνε, γιατί τους αγγίζει και αυτούς τώρα. Μάλιστα. Εμείς παλεύουμε για το λύσιμο, να λυθεί η χώρα. Αυτό είναι κακό? Είναι το ίδιο πράγμα με τότε που μας δέσανε? Κύριε Λαζαρίδη, θα ξανάρθω σε εσάς. Θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Όταν επιστρέψουμε το λόγο, θα πάρουν κατά σειράν ο κύριος Κατσανέβας και ο κύριος Κουίκ. Λέω όμως ότι προτεραιότητα έχουν όσοι δεν μίλησαν, και μετά θα ξαναμιλήσουν οι υπόλοιποι, κύριε Τράγκα. Μικρή διακοπή και επανέρχομαι. Σε 97,8. Την επόμενη Κυριακή με τη Real News, το νέο διπλό CD του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Οι Άγγελοι ζουν ακόμη στη Μεσόγειο. Συμμετέχουν 20 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι τραγουδιστές και δημιουργοί. Μαζί, ο Μεγάλος Παράνομος, το κλασικό western με τον Γιουλ Μπρίνερ. Και Real Taste, ένα τεύχος γεμάτο άνοιξη και πασχαλινές γεύσεις. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Ήλι υπερεσπρέσο. Απόσταξη σε δύο φάσεις. Γεύση, άρωμα, πυκνή καστανοκόκκινη κρέμα. Αξεπέραστη αισθητική. Σύστημα ύλη υπερεσπρέσο. Ήλι. Live happily. Θέλω να ξυπνάω το πρωί και να βλέπω τον άνθρωπό μου να μου χαμογελά. Θέλω να ζω με αξιοπρέπεια. Θέλω να έχω και να δίνω ευκαιρίες. Θέλω να ζω σε μια κοινωνία με αξίες. Θέλω να ξεκινήσω τα πάντα από την αρχή. Θέλω, όπου και αν βρεθούμε πάνω στη γη, όταν μας ρωτήσουν, να απαντήσουμε περήφανα πως είμαστε Έλληνες.com. Έλληνες.com. 5 Απριλίου. Πρώτο συνέδριο. Έλληνες. Από την κρίση στη διάκριση. Μάθα περισσότερα στο Έλληνες.com. Ο TTV. Θέση αποκλειστικότητα τον Απρίλιο. Τους καθοριστικούς επαναληπτικούς ημιτελικούς του κυπέλου Ελλάδας. Το θρυλικό El Clásico Barcelona Real. Τους πιο δυνατούς αγώνες από την Πριμέρα Διβιζιό. Τα τέρμπι κορυφής του καμπιονάτο και τις αμφίροπες αναμετρήσεις της Bundesliga. Την Ισπανική Λίγκα Μπάσκετ, το καλύτερο πρωτάθλημα της Ευρώπης. Τις διοργανώσεις τένις ATP με τους κορυφαίους τενίστες της παγκόσμιας κατάταξης. Τη Φόρμουλα 1 με τα συναρπαστικά Grand Prix που κόβουν την ανάσα. Καθώς και αποκλειστικά, ζωντανά και για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση σε high definition, όλη τη συγκλονιστική δράση του MotoGP. Ο TTV, τώρα η ψυχαγωγία, γίνεται εμπειρία για όλους. Μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα. Απόκτησε την τώρα. Ποτέ εκφράζουμε κάθε τρόπο. Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Κατσανέβα, με ειδοποιούν από το κοντρόλ ότι μπορούμε να έχουμε τηλεφωνικά παρέμβαση από τη βουλευτήνα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τη συνάδελφο δημοσιογράφο, την κυρία Λιάνα Κανέλη. Αγαπητή Λιάνα, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Βρίσκω εξαιρετική την ιδέα, με ειδοποιούν ότι η εικόνα είναι εξαιρετική. Ο ήχος έχει λίγο χώρο, εγώ δυστυχώς είμαι στο τηλέφωνο. Θα ήθελα πολύ να είμαι εκεί την επόμενη φορά, φαντάζομαι θα τα καταφέρω really να είμαι εκεί. Ελπίζω να σε έχουμε στην επόμενη εκπομπή και χαίρομαι πολύ που παρεμβαίνεις. Ο ήχος όντως έχει χώρο, γιατί είμαστε σε ένα χώρο που είναι ανοιχτός και δεν μπορεί να το ρυθμίσουμε σαν να είμαστε σε στούντιο, αλλά την επόμενη φορά θα είμαστε ακόμα καλύτερα. Λιάνα, εδώ ετέθη ένα ερώτημα, στο οποίο θέλω να μου πεις πώς τοποθετείται το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ευρώ ή δραχμή? Ψέματα και αλήθειες γύρω από το ερώτημα αυτό.
Έχω την εντύπωση ότι το δίλημα έτσι όπως τίθεται σε μία βάση ψευδοδιλήμματος. Διότι προέρχεται από προδιαμορφωμένες καταστάσεις, προαποφασισμένες πολιτικές, ήδη ψηφισμένα και θεσμοθετημένα μέτρα και εξαρτάται στην πραγματικότητα από την επιτυχία ή μη των μέτρων. Φέρνω ένα παράδειγμα. Τι νόημα έχει να μιλήσεις για δραχμή ή ευρώ αν σου έχει πει κάποιος ότι το PSI ξεχρέωσε την Ελλάδα και το αποτέλεσμα είναι το 70% των αποθεματικών των νοσοκομείων να έχει πάει υπέρ των δανειστών και άλλο τόσο σε περιπτώσεις άλλες μέχρι και 80-85% των αποθεματικών των πανεπιστημίων. Αν μείνεις χωρίς αποθεματικά στα ταμεία, στα νοσοκομεία και στα πανεπιστήμια και το υπόλοιπο είναι περίπου ένα στρογγυλό μηδέν, ποιος θα καθίσει να συζητήσει αν είναι ευρώ ή δραχμές αυτό το μηδέν. Άρα πρέπει να το δούμε από καθαρά πολιτική σκοπιά. Εάν συνεπάγεται η δυνατότητα να επιζήσει ένας λαός χωρίς απώλειες, διότι μιλάμε πια για απώλειες σε επίπεδο ζωών, όταν η υγεία δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τα θεμελιώδη της προβλήματα, η υγεία του λαού, θα θρυνεί συστήματα. Αν κρατήσεις τα παιδιά έξω από τη μόρφωση, θα θρυνήσεις γενιές. Αν κρατήσεις τους συνταξιούχους έξω από τη δυνατότητα να κλείσουν το βίο τους με αξιοπρέπεια, πάλι θα θρυνήσεις ζωές. Αρχίζει και παίρνει μια γενοκτονική μορφή. Όταν μιλάμε για μέτρα τα οποία καταλήγουν σε μαζικές απώλειες πληθυσμού, της υγείας του, του μέλλοντος του, της ζωής του, της προοπτικής του, θα βάλετε τιμολόγιο ή νομισματική αντίληψη σε αυτό? Αν η σωτηρία είναι δραχμή, δραχμή. Αν η σωτηρία είναι ριάλια, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι ρουπίες, δεν έχω ιδέα τι μπορεί να είναι. Αλλά πάντως το ευρώ ούτε παράδεισος ήταν, ούτε διέξοδος αποδεικνύεται. Τώρα, το πολιτικό ψέμα πώς μπορεί να πάψει να υπάρχει? Υπάρχει τρόπος να αντισταθεί ο λαός στο πολιτικό ψέμα? Και ποιος είναι αυτός? Η γνώμη σου είναι ότι με τα νέα μίντια, με το διαδίκτυο, βελτιώνεται κάπως η κατάσταση? Νίκο, θα μπορούσε να βελτιωθεί αν τα νέα μίντια δεν είναι μόνο face, αλλά είναι και πραγματικότητα. Τι θέλω να πω με τούτο? Να έχεις την αίσθηση ότι έχεις υποκείμενα ιστορικά όπως είναι οι άνθρωποι, απέναντι σε ιστορικά υποκείμενα όπως είναι αυτοί που εκφράζονται στα μίντια. Εγώ εσάς σήμερα σας ακούω, ξέρω που είστε εκεί, σας βλέπουν, ξέρω ποιος είναι, ξέρω τι λέει. Δεν μπορώ να έχω την ίδια αντίδραση στο ψέμα ή στο λάθος, λες και είμαστε σε μια διαρκή τεχνητή πρωταπριλιά, χωρίς να γνωρίζω την πηγή και το πρόσωπο. Κακά τα ψέματα. Ο αυτόπτης μάρτης της ιστορίας είναι ο ίδιος ο πολίτης. Για να ξεφύγει από τα ψέματα, πρέπει να επιβάλλει στον εαυτό του όχι την τιμωρία, την ευπρεπή συνείδηση του πολίτη που ο ίδιος κυβερνά. Βλέπω... Να κάποιος καταλήξει να λέει ψέματα στον εαυτό του, Νίκο μου. Λιάννα, πολλοί είπανε ψέματα στον εαυτό του, για παράδειγμα. Υπάρχουν θέματα ταμπού που τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης της χώρας δεν τα αγγίζουν. Καλά το πολιτικό σύστημα δεν τα αγγίζει. Παράδειγμα λέω, γιατί δεν αγγίζει κανένα κανάλι, να μην τα χαρακτηρίσω, κανένα τιμημένο κανάλι, το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων, το θέμα του κατοχικού δανείου? Γιατί δεν το αγγίζει κανένας? Νίκο, θα σου πω μια αλήθεια. Πριν από κάποια χρόνια, σε ένα από αυτά τα κανάλια... Μα ούτε να το συζητήσουμε. Είπες ότι μιλάμε στον ελληνικό σε σένα, ναι. Λοιπόν, μάτια μου, πριν από μερικά χρόνια στα κανάλια το συζητάγαμε. Και το συζητάγαμε ανοιχτά. Και με θυμάμαι σε εκπομπές πολλαπλές να φωνάζονται το Γλέζο και το Σταμούλη και να κουβεντιάζουμε. Τώρα κάνει τζίζο. Τότε τους ήταν ανώδυνο. Αν συνοδευότανε από κάποιο είδους ανταμοιβή, αυτό το θέμα θα ετίθετο. Όταν πέφτει σε αυτό το κοινωνικό χωρόχρονο, αυτή τη στιγμή εδώ, το ζήτημα των αποζημιώσεων, δυσαρεστεί τα αφεντικά. Όταν η δουλειά σου είναι εδώ, να μην είσαι ανεξάρτητα σκεπτόμενος άνθρωπος, δημοσιογράφος, ιδιοκτήτης καναλιού, πολίτης, τραπεζίτης, τότε καμώνεσαι τον δίκαιο όταν φωνάζεις για παράδειγμα να συλληφθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι που είναι διεφθαρμένοι, αλλά δεν ζητάς να συλληφθούν και 70.000 Έλληνες που λέγανε ψέματα για το επίδομα. Εγώ δεν είδα κανέναν να λέει ότι είναι εξίσου ανήθικο, εξίσου ψευδές και εξίσου χυδαίο
να παίρνει ο μη τυφλός επίδομα τυφλότητας σε κλειστή κοινωνία και να καμώνονται όλοι ότι ζουν μέσα σε ένα κοσταλέξι το οποίο δεν γνωρίζουν τι πει η αριστερά ή η δεξιά. Επομένως, δημιουργείται μία αντίληψη. Κοιτάξτε, στην πολιτική το ψέμα είναι ανάμεσα, αν πάμε λίγο πίσω στην αρχαία Ελλάδα, θα τα βρούμε μερικά πράγματα πολύ καλά υπομένα. Ο Δήμος ήταν ένας βωμός. Η Πειθώ ήταν ο άλλος βωμός. Αυτά ήταν τα ιερά, τα σάκρα μιας αγοράς. Και είχες δημαγωγούς και είχες και ρήτορες. Σήμερα έχεις τι? Μόνο δημαγωγία. Αυτό είναι το ψέμα στην πολιτική. Η δημαγωγία, δηλαδή να άγεις τον Δήμο, είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα από το να πείθεις τον Δήμο. Να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Λιάνα Κανέλη. Ευχαριστούμε, αγαπητή Λιάνα, για την παρέμβασή σου. Σας ευχαριστώ και πιστέψτε με, ενικώς, ξενικώς, στο πληθυντικό δυστυχώς, έχουμε αποδεχτεί την ωρεοποίηση των ονείρων μας όταν μας τα υπόσχονται και τα μετατρέπουμε μετά σε μούτσα όταν εμείς δεν μπορούμε να διαρθώσουμε με άλλο τρόπο την ψήφο μας. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στον κύριο Κατσανέβα. Κύριε Κατσανέβα, τι λέτε? Ναι, το πολιτικό ψέμα, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ισχυρό όταν έχει ισχύ παρέμβασης. Και αυτό που ακούσαμε προλίγου, ότι για να τυπωθεί δραχμή χρειάζεται 9 μήνες, είναι χαρακτηριστικό δείγμα ενός συστήματος που θέλει να τρομοκρατήσει τον ελληνικό λαό με ανόητα, έολα, απαράδεκτα, γελία επιχειρήματα. Αν είναι δυνατόν, και απευθύνομαι στην κοινή λογική, δημοσιογράφοι είσαστε άπειροι εδώ, να χρειαστούν 9 μήνες για να τυπωθεί χαρτί και, εν πάση περιπτώσει, ειδικό χαρτί μια εβδομάδα. Υπενθυμίζω ότι όταν ήρθε. Παρακαλώ, κυρία Μακρύ. Δεν σας διέκοψα, όχι. Δεν σας διέκοψα. Εγώ αυτό κατάλαβα. Κατάλαβα ότι αυτά είπε ο κύριος Προβόπουλος. Και υποθέτω ότι ο Προβόπουλος Σας παρακαλώ, κυρία Μακρύ. Αυτά να τα κάνετε στα τηλεοπτικά παράθυρα. Όχι εδώ. Παρακαλώ πολύ. Πάντως θέλω να σας πω. Δεν μπορώ, κύριε Χατζηνικολάου. Θέλω να σας παρακαλέσω κάτι. Επειδή ο ήχος έχει προβλήματα λόγω του χώρου, όταν μιλάμε και 2-3 μαζί είναι ακόμα χειρότερο. Αλλά επειδή αναφέρεται, κύριε Στεφανέβα, αυτό που είπα, φυσικά και δεν εννοείται το τύπωμα του χαρτιού, κύριε Κατσανέβα, είναι σοβαρότατη έκθεση της HSBC. Εσείς ως οικονομολόγος υποθέτω ότι οφείλατε να τη διαβάσετε. Την έχετε αναφέρει. Μπορώ να έχω τον χρόνο που σα είπα. Σα άκουσα. Κύριε Κατσανέβα, θα μιλάω και εγώ λοιπόν ταυτόχρονα. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, κύριε Κατσανέβα, επιστρέφω σε εσάς. Σας παρακαλώ. Επιστρέφω στον κύριο Κατσανέβα. Κύριε Κατσανέβα. Μου ήρθε τώρα μόλι. Είπε η κυρία Μακρύ λοιπόν και λέει ο κύριος. Κύριε Κατσανέβα, με ακούτε? Μου ήρθε τώρα στο Twitter ένα σκίτσο που έφτιαξε ένας φίλος στο διαδίκτυο. Έρχονται και ερωτήματα πολλά, θα σας τα πω στη συνέχεια. Όπου εμφανίζει έναν τένιτα, ένα ζητιάνο που τον ρωτάει κάποιος, ευρώ ή δραχμή? Και απαντάει αυτός, πατάτες γιαχνί. Στο δίλημα. Πατάτες γιαχνί. Παρακαλώ. Οι πατάτες, το γιαχνί, θα υπάρχουν μόνο με τη δραχμή, για να κάνω και έτσι μια ποιητική ρήμα. Ενώ με το ευρώ δεν υπάρχει καμιά ελπίδα και είναι ολοφάνερο αυτό. Και για να έρθω ξανά σε αυτό που έλεγα προλίγου. Δεν είναι δυνατόν να τρομοκρατούμαστε με επιχειρήματα του τύπου δεν θα έχουμε να φάμε, δεν θα έχουμε φάρμακα, δεν θα έχουμε πετρέλαιο και θέλουμε 9 μήνες για να εκδώσουμε δραχμές. Και αυτά τα ΔΕΕΦΗ μελέτη της HBC, την οποία έχω διαβάσει, αφού είναι γνωστό ότι με τη στατιστική και με τις μελέτες μπορείς να πεις ό,τι θες. Είναι η καλύτερη συνήγορη του ψεύδους, μια και μιλάμε για ψέματα και αλήθειες. Αν είναι δυνατόν σοβαροί άνθρωποι να δέχονται, να εισπράττουν τέτοια έολα επιχειρήματα. Υπενθυμίζω ότι όταν ήρθε το φρικτό ευρώ στη χώρα αυτή για να μας σώσει και μας κατέστρεψε, το 2001 επί ένα μεγάλο διάστημα κυκλοφορούσε και η δραχμή, κάτι το οποίο φυσικά και μπορεί να γίνει στην περίοδο όχι της έκδοσης, γιατί είναι εύκολο να εκδοθεί δραχμή, της προσαρμογής. Αυτό εννοείται, κυρία Μακρύ, όχι την έκδοση. Η προσαρμογή λοιπόν στο εθνικό νόμισμα, όπως έχει γίνει στην Αργεντινή, σε άπειρες άλλες χώρες, και ανέκαμψαν και βρήκανε, αν θέλετε,
την άκρη στο Βαρέλι, δίχως πάτος, το οποίο μας έχει χώσει το μνημόνιο σήμερα, μπορεί να γίνει, και η τύχη και η ελπίδα βοηθάει τους τολμηρούς. Αυτή η κατάσταση που περιγράφουν όλοι και περιγράψει ο κύριος Τράγκας και οι πάντες εδώ μέσα, και από ό,τι βλέπω είμαστε εδώ σε αυτή την ποδοσφαιρική ομάδα 11-1. 11, αλλά ένας είμαι εγώ που υποστηρίζω την άλλη άποψη, μαζί με τον κύριο Δελαστή και 1,5. Κατά συνέπεια. Καθίστε να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Δεν πειράζει. Έτσι έχω καταλάβει από ό,τι ξέρω. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Για άποψη. Η άποψη ότι συμφωνώ με το σκέλος. Πάρτε και μισό τράγκα. Όχι, θα πάρω τον μισό τράγκα, αλλά δεν θα συμφωνήσω ότι ο Γιώργος ο Τράγκας δεν επιτρέπει και τη διέξοδο. Ο Γιώργος ο Τράγκας κάνει πολύ σωστές επισημάνσεις για αυτούς που ευθύνονται για την καταστροφή της χώρας. Εγώ θα τις έλεγα. Δεν ρωτήθηκα γι' αυτό. Μην με τυρανάτε κι εσείς, κύριε. Με τυράνισε η κυρία Μακρύ. Αφήστε με. Δεν με τυρανάτε, κύριε Τράγκα. Εγώ δεν σας τυρανώ καθόλου. Θα μου τον πάρει τον λόγο ο Νίκος. Εγώ δεν σας τυρανώ καθόλου. Απλώς μην με βάζετε μαζί σε μια εκδοχή που θέλετε να αφηγηθείτε, χωρίς να με έχετε ρωτήσει. Σας έχω ρωτήσει, σας ξέρω, σέβομαι αυτά που λέτε, ναι, και ιδιαίτερα σέβεστε, το σκέλος των διαπιστώσεων. Το διαπιστώσεο που κάνετε για το ότι πρέπει να επιμεριστούν σκληρά ευθύνες σε αυτούς που μας έφεραν σε αυτά τα χάλια. Τώρα ένα λεπτό, κύριε Κατσανέβα. Ναι, αλλά επιστρέφοντας στην δραχμή, θα λυθούν ως διαμαγεία στα προβλήματα. Να ολοκληρώσω, γιατί έχετε συνέχεια. Παρασπονδίες. Θα ρωτάω κιόλας. Λοιπόν, θα ρωτάτε βέβαια, η δουλειά σας είναι αυτή. Το ένα σκέλος είναι ναι στην αναζήτηση και την τιμωρία των ενόχων. Ναι στην καταγγελία του άθλιου καταστροφικού μνημονίου. Το άλλο είναι όμως τι κάνουμε. Η πολιτική δεν μπορεί να μην έχει πρόταση. Η πολιτική δεν μπορεί να είναι αντίφαση. Η πολιτική δεν μπορεί να είναι σύννεφο και χαμένο όνειρο στον άνεμο. Η πολιτική πρέπει να δίνει διέξοδο. Και αυτή τη στιγμή έχουμε δύο δρόμους. Ή μαζί με το μνημόνιο και το ευρώ, ή έξω από το μνημόνιο και με τη δραχμή. Οτιδήποτε άλλο είναι μη πρόταση, είναι αντίφαση, δεν είναι λύση. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Αυτό που λέει ο κ. Κουβέλης, ας πούμε. Ο κ. Κουβέλης επαναδιαπραγμάτευση του μνημονίου είναι και παραμονή στο ευρώ. Αυτό μου θυμίζει και τον αστιφύλαξη και τον χωροφύλαξη και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο. Είναι σαν να θέλει ο κόνοπας να τα βάλει με τον ελέφαντα, ο Δαβίδ με τον Γολιάθ. Αν είναι δυνατόν να μπορέσουμε εμείς να τακτοποιήσουμε την κυρία Μέρκελ κατά το δοκούν το δικό μας. Θα εισβάλλουμε στο Βερολίνο με τα ελληνικά πάντζερ, τα τάγκς, και θα της πούμε: Μέρκελ, κάτσε καλά, θα κάνεις αυτό που σου λέω. Ή θα πάμε στη Χάγη, όπως υποστηρίζουν άλλοι καλοί επιστήμονες, και θα βρούμε το δίκιο μας στο Διεθνές Δικαστήριο. Αυτά είναι αστεία. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε, το έχουν πει άπειροι οικονομολόγοι, με επικεφαλής της γνωστής συμμορίας της δραχμής, το Ζισκάρ ντε Στέν. Έτσι, να σας αραβιάσω πώς οι άλλοι, οι περισσότεροι έγκυροι διεθνείς οικονομολόγοι, εξαιρουμένων των τραπεζικών, οι οποίοι είναι γνωστό γιατί άγονται από τις τράπεζες. Όλοι, θέλετε να πω, Τζόζεφ Στίγκλιτς, Ρουμπινί, Κρούγκμαν, Μαρτσέλο Ντε Κέκο, θέλετε να Βέρνερ Σι, να σας αραβιάσω τους πάντες. Έχουν πλέον καταλήξει στο ότι δεν υπάρχει λύση για αυτή τη χώρα εάν δεν μπορέσουμε να ανακτήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας με επιστροφή στο εθνικό νόμισμα. Άπειρα παραδείγματα. Ελλάδα 1955, Αργεντινή, Μεξικό, Ρουμανία, Τουρκία, Ρωσία. Μπορώ να σας αραδιάσω πάμπολα επιχειρήματα. Η μόνη λύση, μελέτες. Ορίστε μελέτες. Πανεπιστήμιο Πειραιά, μελέτες παιδιών μου, φοιτητών μου, οι οποίοι κοιτάξανε τα ισοζύγια πληρωμών. Και είδανε ότι μόλις μπήκαμε στο ευρώ είχαμε μια πλαστή ευημερία με δανεικά, βεβαίως οι τεμπέληδες της έφορης κοιλάδας, και όταν ήρθε η κρίση τσάκισε ποιες? Τις αδύναμες χώρες του περιφερειακού νότου, οι οποίες ήταν ευάλωτες σε αυτό το σύστημα του ευρώ. Ποιες? Τα λεγόμενα pigs, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ιρλανδία. Και ναι, ένα μεγάλο μέρος της ευθύνης οφείλεται στη λαμογιά, στην αθλειότητα της πολιτικής πατρονίας και της δημοσιογραφικής. Έτσι, και της πολιτικής και της δημοσιογραφικής πατρονίας. Γιατί το ψέμα έχει και δύο ποδάρια. Δεν έχει μόνο την πολιτική, έχει και τη δημοσιογραφία. Και τα δύο λοιπόν. Στη λαμογιά, στην αθλειότητα, στις ευθύνες του Σιμίτη και των υπολείπων. Ναι, αλλά γι' αυτό κάνουμε και πρωταθλητισμό. Αλλά πώς εξηγείται το γεγονός ότι όλες αυτές οι χώρες παραπέουν και βρίσκονται στα πρόθυρα της
της καταστροφής. Μήπως δεν έχουμε πτωχεύσει, κύριε Χατζηνικολάου? Μήπως η τελευταία ρύθμιση που έγινε δεν οδήγησε στην κατάρρευση των CDS, των ασφαλίστρων κινδύνου? Όλοι αυτοί που στοιχημάτισαν δεν τα πήρανε? Έχουμε πτωχεύσει, έχουμε αποβιώσει και δεν έχουμε αναγγείλει το θάνατό μας. Και πότε θα έρθει η Ανάσταση? Οδεύουμε συνέχεια μέσα σε ένα φέρετρο της ύφεσης, σε μια περιδίνηση ύφεσης που δεν πρόκειται, από το οποίο δεν πρόκειται να βγούμε ποτέ. Ερώτημα, λοιπόν, ερώτημα από φίλο στο Twitter. Αν επιστρέψουμε στη δραχμή, δεν συνεχίζουμε να έχουμε υποχρέωση αποπληρωμής 240 δισεκατομμυρίων ευρώ που διέπονται από το αγγλικό δίκαιο, άρα είναι πληρωτέα μέχρι τελευταίου ευρώ? Φυσικά. Πόσα χρόνια θα πάρει για να γίνουμε ανταγωνιστικοί με την απουσία παραγωγικής δυναμικής που υπάρχει στη σύμφωνα χώρα? Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση των εμπειρογνωμών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η έξοδος από την κρίση, μάλλον η αρχή της εξόδου από την κρίση και η επαναφορά σε σημείο ανταγωνιστικότητας, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, κύριε Χατζηνικολάου, εκθέσεις, μελέτες, θα γίνει πότε? Το 2013. Καμία μελέτη, μα καμία, δεν λέει ότι θα συμβεί το αντίθετο με το αισχρό μνημόνιο και με τη λογική του ευρώ. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Η Αργεντινή σήμερα και το Μεξικό, η Αργεντινή και το Μεξικό, να σας απαντήσω, πληρώνουν. Μια κουβέντα. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν μιλήσει. Η Αργεντινή και το Μεξικό αυτή τη στιγμή πληρώνουν τα δάνειά τους στην ώρα τους και πριν από την ώρα τους. Φυσικά πρέπει να γίνει επαναδιαπραγμάτευση, κούρεμα του χρέους, περίοδο χάριτος και βεβαίως μια επιμήκυνση της περίοδου αποπληρωμής. Σε αυτή την περίπτωση το χρέος το αναγνωρίζετε ή λέτε κι εσείς ότι λένε πολλά πράγματα? Πρέπει να υπάρχει σχέδιο. Εγώ έχω κάνει και σχέδιο, κύριε. Γιατί αυτή τη στιγμή ο ταπεινός, εγώ έχω κάνει σχέδιο ως θα όφιλε να κάνει η κυβέρνηση. Έχει μετακινηθεί από τους ιδιώτες στους ευρωπαίους φορολογουμένους. Το καταφέρατε και αυτό. Το έκανε οι ελληνικές κυβερνήσεις. Δεν πήγε μόνο την Αβράδιο στο άτομα. Πήρατε από άλλου όλα αυτά που έχουν. Το πήρανε και όσοι έχουν μόνο του νομίσματα, τα χρέη, τα δάνεια. Δεν υπογράφει κανένα. Μόνο του. Τριγυρνάνε στον πάνω όροφο, κύριε Νικολάου. Τα φαντάζομαι. Αν μιλάτε πέντε μαζί, δεν ακούγεται κανεί, το επαναλαμβάνω. Κυρία Μακρύ. Είπατε κι εσεί για να γίνουμε ανταγωνιστικοί. Θα υποτιμηθεί 50%. Τα χρέη μα θα αυξηθούν 50%. Γιατί δεν είναι φοιτητέ οικονομικού πανεπιστημίου. Δεν θα δούμε, κύριε Κατσανέλα. Δεν είναι έτσι οικονομικού πανεπιστημίου. Απαραίτητα όλοι. Πολύ φτηνά με ρωτάνε. Να απαντήσω, ρωτάει, κύριε Μακρύ, για να γίνουμε ανταγωνιστικοί και πολύ μεγάλα. Να απαντήσω, μπορώ. Ναι, θα απαντήσετε και μαζί θα απαντήσετε και σε ένα ερώτημα ενός θεατή μας, ο οποίος λέει, ο κύριος Κατσανέβας τα λέει πάρα πολύ ωραία. Είναι ο ίδιος που τη δεκαετία του 80 ήταν σε αυτή την κυβέρνηση, ήταν σε αυτό το Πασόκ που υπερχρέωσε τη χώρα? Είμαι περήφανος για τη συμμετοχή μου σε αυτή τη χρυσή οκταετία του Ανδρέα Παπανδρέου και σας παρακαλώ να διαβάσετε τα επίκαιρα που κυκλοφορούν, να κάνω και εγώ διαφήμιση, για να διαβάσετε ένα άρθρο μου για το μύθο των ευθυνών του Ανδρέα Παπανδρέου και εκείνης της περίοδου. Αφού λοιπόν θέλουμε να ρίξουμε ευθύνες 30 χρόνια πριν, γιατί να μην πάμε και στο Χαρίλαο Τρικούπη και στην Τουρκοκρατία ακόμα? Αν είναι δυνατόν με τέτοια επιχειρήματα να προσπαθούμε να διαστρεβλώσουμε την ιστορία. Αν είναι δυνατόν. Πάμε στον κύριο Κουίκ. Κύριε Κουίκ, τα ακούω όλα αυτά έτσι, τα παρακολουθώ, χαμογελώ, θλίβομαι, προβληματίζομαι. Αλλά τελικά ίσως το ερώτημα να έχει μπει σε μια λάθος βάση, κύριε Χατζηνικόλη. Δηλαδή, μιλάμε για... διατυπώστε το. Βεβαίως, μιλάμε δηλαδή για ψέματα ή αλήθειες ή μιλάμε για κακουργήματα και αλήθειες? Γιατί εγώ πιστεύω ότι γίνονται κακουργήματα και πολύ περισσότερο αυτά τα τελευταία δύο χρόνια από ένα πολιτικό σύστημα το οποίο ταλαιπώρησε, να σας πω κάτι για να μην παρεξηγηθώ. Και το δικό σας πολιτικό... κόμμα είναι ένα πολιτικό... από αυτό το πολιτικό είναι, σύστημα. Άμα με προλάβατε... 4-5 υπουργούς της προηγούμενης κυβέρνησης. Με προλάβατε στην... Δεν είστε παρθενογένεση κι εσείς. Βεβαίως, με προλάβατε στην τοποθέτησή μου. Ξέρετε κάτι, είμαι πολύ αυστηρός, κυρίως στην αυτοκριτική μου, κύριε Χατζηνικολάου. Και ως δημοσιογράφος έχω υπηρετήσει ένα σύστημα. Αυτό δεν το αρνούμε. Με τη μόνη διαφορά ότι όταν μπήκα σε έναν αντιμνημονιακό δημοσιογραφικό αγώνα, μπήκα για να τον υπηρετήσω μέσα από το Κόντρα το κανάλι και το έκανα με συνειδητά και αποφάσισα να ακολουθήσω ως εκπρόσωπος τύπου τον Πάνο τον Καμένο, γιατί δεν έχω μάθει να κάνω ούτε την Κομανέτσι ούτε κολοτούμπες. Απλά μετρημένα κουκιά. Μιλάμε λοιπόν για κακουργήματα, κύριε Χατζηνικολάου.
κακουργήματα τα οποία μένουν ατιμόρυτα, γιατί από τη μια πλευρά Ευάγγελος Βενιζέλος και από την άλλη Προκόπης Παυλόπουλος, οι εκφραστές συνταγματολόγοι των δύο συστημάτων που μας διοικούν τα τελευταία χρόνια, τα 30-40 πόσο είναι, μία ο ένας, μία ο άλλος, αποφάσισαν να φτιάξουν ένα άρθρο του Συντάγματος 86 που δίνει την πλήρη ασυλία. Και επειδή αναφερθήκατε στο θέμα των ανεξάρτητων Ελλήνων, πρέπει να σας πω ότι εμείς στην Δυτική Διακήρυξη λέμε κατάργηση του άρθρου αυτού και τιμωρία των ενόχων όταν θα αποδοθούν οι ευθύνες, όχι στις ΣΥΚΕ εξεταστικές επιτροπές, αλλά εκεί όπου δικάζονται όλοι οι Έλληνες, στη δικαιοσύνη. Ένα ροκατούμενο. Δεύτερον, κακούργημα είναι, κύριε Χατζηνικολάου, το ψέμα το ότι λεφτά υπάρχουν. Κακούργημα είναι, κύριε Χατζηνικολάου, το ότι συνέχεια από την ημέρα του Καστελόριζου πήγε ποιος, ο γιος του Απανδρέου, ο οποίος είχε ήδη συνεννοηθεί με τον Στρόσκαν και την καμαριέρα του, να μπούμε μέσα στην Τρόικα και στο μνημόνιο. Από εκείνη την ημέρα μέχρι σήμερα, πόσες φορές δεν μας έχουν παραμυθιάσει λέγοντάς μας πρέπει τώρα να ψηφίσουμε, γιατί άμα δεν ψηφίσουμε δεν θα έχουμε να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις. Και μας το λένε και μας το ξαναλένε και μας το ξαναλένε. Και φτάσαμε στο σημείο αυτό να αναρωτιόμαστε και πάλι αν θα έχουμε και τρίτο μνημόνιο. Χθες εφημερίδα Τα Νέα γράφανε Παπαδήμος, ο εφιάλτης του το τρίτο μνημόνιο. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι πιο 2020 ότι θα λήξει αυτή η περιπέτεια του λαού και θα κατέβει στο 120% του ΑΕΠ όλη αυτή η υπόθεση, όταν υπάρχουν οι μελέτες ή αν θέλετε τα σενάρια του ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ ότι μπορεί να πάει και 137 ή δεν ξέρω και πού αλλού. Μετά, γιατί κανένα από τα κόμματα τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο πολυκατάστημα Παπαδήμου δεν έχει από την πρώτη στιγμή πει καταγραφή έρευνα λογιστικού χρέους? Δεν μπορεί μια τόση δα μικρή χώρα όπως είναι ο Ισημερινός και ο Ραφαέλ Κορέα. Βεβαίως θα μου πείτε ήταν 10 δισεκατομμύρια τα δικά τους τα λεφτά, τα δικά μας είναι μεγαλύτερα. Ναι, αλλά αναλογικά με το δικό τους το κράτος ήταν ένα υπέρογκο ποσό. Αναλογικά επαναλαμβάνω. Να πει καταγραφή του λογιστικού χρέους, να δούμε τι χρωστάμε, βρε αδελφέ. Να φτιάξει μια διεθνή επιτροπή οικονομολόγων και τελικά να πετάξει σχεδόν τα μισά λεφτά στη θάλασσα. Και να πει δεν τα αναγνωρίζω. Και όχι μόνο αυτό, αλλά την επόμενη μέρα που ανέλαβε πρόεδρος του Ισημερινού, το πρώτο πράγμα που έκανε είναι να απελάσει τον αντίστοιχο Τόμψεν από τη χώρα του, που εμείς τον έχουμε εδώ πέρα, τον προσκυνάμε και μας υπαγορεύει το τι θα κάνουμε. Διότι δεν μπορεί να μην είναι παρά μια κατάντια αυτού του κράτους, όταν η Βουλή των Ελλήνων, και το φέρνω σαν παράδειγμα, ψηφίζει άρθρο το οποίο λέει όταν έχει πια πιάσει οροφή η φροδοτική ικανότητα του Έλληνα και δεν μπορεί πια να πληρώσει άλλο, 60 δόσεις, 100% να τα μαζέψω σαν εφορία. Το ψηφίζει η Βουλή, το περνάει στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Ακούστε, όπως μίλησαν οι άλλοι, κύριε Χατζηνικολάου, θα μιλήσω και εγώ. Βεβαίως θα μιλήσω, αλλά θα ρωτάω, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν μπορεί δημοσιογράφος να θυμώνει που την κάνω ερώτηση. Θα σας παρακαλέσω και εγώ. Δεν σας παρακαλέσω, όπως δεν διακόψατε τον κύριο Χατζηνικολάου. Όχι, δεν διακόψατε τον κύριο Τράγκα απέναντι, αφήστε με και εγώ να μιλήσω. Δεν είναι εκπρόσωπο του κόμματος. Σας παρακαλώ πολύ, αφήστε με να ολοκληρώσω. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Θέλω προτάσεις. Όχι, γιατί είναι πολύ αν σημαντικό. Αν σας ενοχλεί να κάνει ο δημοσιογράφος ερωτήσεις, όχι, δεν με μετά από 35-40 χρόνια στη δημοσιογραφία, με εκπλήσετε. Μόλις περάσατε απέναντι στην άλλη πλευρά του ποταμού, δεν κάνω παρατηρήσεις, ερώτηση κάνω. Όχι παρατηρήσεις εμένα, κύριε Χατζηνικολάου. Συγγνώμη, είπατε να μιλήσετε μόνο σας. Όχι, θέλω να ολοκληρώσω τη φράση μου, κύριε Χατζηνικολάου. Ωραία, ολοκληρώστε την και πείτε μας τις προτάσεις. Νομίζω ότι η δική σας, πώς το λένε, η αντίληψη. Κανένας από τους άλλους πολιτικούς δεν διαμαρτυρείται. Λέω λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου. Είστε και δημοσιογράφος. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Αφήστε με να παρακαλώ, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν λέω, κύριε Χατζηνικολάου. Εσείς με το δικό σας το μυαλό του πολίτη. Όταν βλέπετε μια βουλή να ψηφίζει. Αφήστε το δικό μου το μυαλό. Μιλήστε με το δικό σας. Λοιπόν, να παίρνει το δικό μου το μυαλό. Να παίρνει ΦΕΚ. 60 δόσεις ο Έλληνας. Και μετά να λέει ο Τόμψεν. Με ποιο δικαίωμα το κάνατε αυτό, ποιον ρωτήσατε? Και να αναγκάζεται η Βουλή των Ελλήνων να ακυρώνει ένα νόμο που ψήφισε. Δεν διαφωνώ, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, αυτό δεν διαφωνώ, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν έχουμε λόγο να τσακωνόμαστε. Τι θα γίνει την επόμενη μέρα? Ακούστε, σας λέω εγώ λοιπόν ότι θα πάρετε διψήφιο ποσοστό. Σας δίνω και πόνους. Ένα λεπτό. Εγώ θα κάνω το ερώτημά μου ή θέλετε να το κάνετε μόνο? Να το κάνετε. Λοιπόν, λέω λοιπόν εγώ, σας δίνω και πόνους από τα γκάλο που λένε 7, 8, 9. Λέω θα πάρετε και διψήφιο. Τι θα το κάνετε την επόμενη μέρα? Δηλαδή, αν βρεθεί ο τόπος με πρόβλημα
συγκρότηση κυβέρνησης. Θα βοηθήσετε να δοθεί λύση και με ποιον τρόπο. Κύριε Χατζηνικολάου, με ποιους θα πάτε και ποιους θα αφήσετε. Κύριε Χατζηνικολάου, είναι πολύ... Έχει δίκιο ο Ζώης που μου είπε πρέπει να τα σκεφτούμε και να τα εξετάσουμε αν πρέπει να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία. Το για θέμα αυτό έχει απαντηθεί, κύριε Χατζηνικολάου. Ή ο Καμένος που λέει όχι. Το θέμα αυτό έχει απαντηθεί, κύριε Χατζηνικολάου. Δηλαδή, ξέρετε κάτι, εμείς με τους Ζήκους, τους Μπακαλόγατους δεν θα κάνουμε παρέα. Βαστάτε με, μην τον βαρέσω. Γιατί εδώ είναι το πολιτικό σκηνικό. Αυτό ακριβώς έχει συμβεί. Βαστάτε με. Εμείς συγκρουόμαστε, αλλά υπογράφουμε. Μπακαλόγα το λέτε, τον κύριο Σαμαρά. Υπογράφουμε. Όχι, δεν ξέρω. Ποιον λέτε Μπακαλόγα. Η δική σας η ερμηνεία, τον κύριο Βενιζέλο. Ποιον λέτε Μπακαλόγα. Η δική σας η ερμηνεία, ο καθένας μπορεί να κρίνει. Καλά, κάντε τη δική σας. Αλλά αυτό που θέλω να σας πω, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ότι εμείς το έχουμε ξεκαθαρίσει. Και για μας δεν υπάρχει δίλημα. Εμείς βρεθήκαμε απέναντι σε ένα μνημόνιο. Και λέμε όχι σε αυτό το μνημόνιο. Από εκεί και πέρα. Εάν όπως λέτε. Τι λέτε, αυτό που λέει ο κύριος Κατσανέβας, επιστροφή στην δραχμή. Όχι, όχι, μέσα στην Ευρώπη, μέσα στην Ευρωζώνη. Να φύγουν αυτά τα διλήμματα. Με τα πάντζερ που είπε ο κύριος Κατσανέβας στο Βερολίνο. Εγώ δεν είπα να βγούμε από την Ευρωπαϊκή. Κύριε Χατζηνικολάου, δεν είπα να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι, είναι δύο διαφορετικά θέματα αυτά. Μην γίνει. Θα υπάρχουν χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ο δικό μου νόμισμα. Αγγλία, Δανία, Πολωνία, Τσεχία, Σουηδία. Ξέρετε. Δεν ξέρουμε την Ταπάντσερ ούτε αν λέει εμάς μπακαλόρα τους. Μισό λεπτό. Δεν λες πολιτικούς, γιατί το αρνηθήκαμε αυτό. Μια αυτή την παρέμβαση μόνο. Κάναμε έτοιμο να μην γίνει τροπολογία. Κύριε Χατζηνικολάου, πριν έρθουν τα Πάντσερ, θέλω το λόγο. Κύριε Χατζηνικολάου. Κύριε Χατζηνικολάου. Γιατί αφού έρθουν. Γιατί σιγά σιγά κοντεύει να μπει η Βέρμαχτ εδώ μέσα να δούμε τι θα γίνει δηλαδή. Να δώσετε όμως, καμιά άκρη. Να δώσετε και στα ελληνικά Πάντσερ τον λαό. Ολοκληρώστε κύριε Κουίκ. Παρακαλώ, κύριο Κουίκ. Για μας είναι ξεκάθαρο το θέμα. Εσκίσω. Ούτε με Πασόκ, ούτε με Νέα Δημοκρατία, ούτε με όποιον προσκύνησε μνημόνιο και χώρισε εθνική κυριαρχία. Με βρετανικούς νόμους και με δικαστήρια Λουξεμβούργου. Τελείωσε. Έχουμε τις θέσεις μας. Σας διαβεβαίω ότι η εθνική μας αντιπρόταση θα είναι δεδομένη. Θα κατατεθεί. Οι βουλευτές που είναι με τον Καμένο έχουν ψηφίσει από 60% του μνημονίου. Από εκεί και πέρα. Είναι δυνατόν από... κύριε Τράγκα, κύριε Τράγκα. Οι 10 βουλευτές που πήγαν τώρα στον Καμένο έχουν ψηφίσει το 70% του μνημονίου επί Πασόκ. Κύριε Τράγκα. Είναι δυνατόν να μιλήσουμε τη δεύτερη φορά αφού πρώτα τους πηδήξανε 30 φορές. Πολύ ωραία. Και εγώ απαντώ. Και εγώ απαντώ. Και εγώ απαντώ. Για ποιο λόγο, για παράδειγμα, δεν μπορούν να εγγραφούν αυτό το οποίο το θέμα που τέθηκε οι γερμανικές αποζημιώσεις στον προϋπολογισμό της χώρας. Για να ξέρουμε απέναντι στην κυρία Μέρκελ που εγώ την λέω τέταρτο Ράιχ. Εγώ την λέω τέταρτο Ράιχ οικονομικό, κύριε. Με ποιο πολιτικό. Να μην κρυβόμαστε πρώτα Απριλιά, να τα λέμε όλα. Και από εκεί και πέρα. Και από εκεί και πέρα. Παρακαλώ, μιλάτε όλοι μαζί, μη μου το κάνετε αυτό και πρέπει να μιλήσουν. Ο κύριος Τσακνής θα με δείρει, ο κύριος Μητρόπουλος θα με δείρει, ο Γελατέλλας θα με δείρει. Πρέπει να μιλήσουν. Να κλείσω. Παρακαλώ. Κλείνω σας παρακαλώ πολύ. Με δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, το πολιτικό σύστημα του πολυκαταστήματος Παπαδήμου, όταν είπε ο κύριος Γιούνκερ σε συνέντευξή του το 2010 ότι εγώ ήξερα αλλά δεν τα έλεγα, τα κρυβά. Για να μην χαλάσω τις εξαγωγές των Γερμανών, ποιος τον παρέπεμψε το συγκεκριμένο κύριο ακόμα και στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για κακουργήματα κατά του ελληνικού έθνους. Δεύτερον, μιλάμε για δίλημα χρεοκοπίας. Η Ελλάδα είναι χρεοκοπημένη, αλλά πώς είναι χρεοκοπημένη, κύριε Χατζηνικολάου? Είναι χρεοκοπημένη η ελληνική οικογένεια. Είναι χρεοκοπημένη η ελληνική αγορά. Η δημοφιλέστερη αλυσίδα στην ελληνική αγορά είναι τα καταστήματα ενοικιάζεται ή τα καταστήματα πωλείται ή τα καταστήματα έκλεισε. Πάμε στον κύριο Τσακνή. Λοιπόν, αγαπητέ Νίκο. Πώς τα ακούς, Διονύση, με όλα αυτά? Τα ακούω περίεργα. Και θα σου πω τι. Καταρχήν, να πούμε ότι το πολιτικό ψέμα είναι κάτι δεδομένο. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι πώς αντιδρά ο πολιτικός μετά την αποκάλυψη του ψέματος που έχει λεχθεί. Εξού και ο ορισμός με το ψέμα του. Το ψέμα του το πρώτο το καλύπτει συνήθως με ένα δεύτερο ή με ένα τρίτο. Και ορισμένες φορές ακροβατώντας να ισορροπήσει ανάμεσα στο να μην καταρακωθεί τελείως ως προσωπικότητα ή να ανασκευάσει αυτά τα πράγματα που είπε, σχηνοβατή και κολοτουμπάρι. Ακριβώς. Όπως ο αρχηγός σας αν μπείτε στο κόμμα του. Κύριε Τράγκα, το ακούσατε, έτσι. Κολοτουμπάρι μου άρεσε, θέλω να το πάρω για αύριο το πρωί. Κολοτουμπάρι.
Λοιπόν. Είπε όπως ο αρχηγός σας, αν μπείτε στο κόμμα, ναι, του είπε. Ναι. Αν, λέω, αν. Γιατί σας παρακολουθώ, δεν ανήκω στους καλλιτέχνες. Ξέρετε, δεν ανήκω στους καλλιτέχνες. Μην τρέχετε. Στις 2 το μεσημέρι. Μην τρέχετε και μην λέτε ο αρχηγός σας. Καταρχάς, εγώ δεν έχω αρχηγούς. Καλώς. Θα τα πούμε αυτά. Αφεντικά είχα κατά καιρούς, εννοώ εργοδότες. Αυτό είναι το ένα. Αλλά δεν έχω αρχηγούς. Εντάξει. Αποδεδειγμένα μισό αιώνα. Ναι. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το ένα δεύτερο θέμα που έχει ενδιαφέρον, γιατί ξεκίνησε, Νίκο μου, με μία. Με μία ρίση του Γιώργου Παπανδρέου που τη χαρακτήρισες το μέγιστο ψέμα των τελευταίων ετών. Λεφτά υπάρχουν. Είναι η μεγαλύτερη αλήθεια. Δεν είναι καθόλου ψέμα. Το ψέμα έγκυται από ποιους υπάρχουν, σε ποιους υπάρχουν και για ποιο λόγο υπάρχουν. Αυτό και το θα μας πάρουν με τις πέτρες είναι οι δύο μεγαλύτερες αλήθειες που ακούστηκαν τα δύο τελευταία χρόνια. Αλλά όταν λες το λεφτά υπάρχουν, πρέπει να κάνεις και την πολιτική για να τα βρεις. Όχι. Αυτό είναι το ψέμα. Όχι. Δεν λέω την έκανε την πολιτική για να τα βρει. Θέλεις, επειδή αρέσκονται πάρα πολύ εδώ οι συνομιλητές σε νούμερα. Διονύσιμο, ο Παπανδρέου δεν ήταν παρατηρητής, σχολιαστής. Όχι, δεν ήταν. Ο Παπανδρέου ήταν πρωθυπουργός επί δύο χρόνια. Όχι, πριν γύρω. Όταν δηλώνεις λεφτά υπάρχουν, βεβαίως υπάρχουν λεφτά. Ναι. Σε πορτοφόλια χοντρά. Σε τσέπες. Δεν εννοούσε αυτά τώρα. Δεν εννοούσε αυτά όμως πρώτον. Λοιπόν, δεύτερον, αν εννοούσε αυτά, δεν έκανε κάτι για να τα βρει. Ακριβώς αυτό λέω. Λέω και άλλες ώρα. Λέω αυτό. Είσαι και αν θα μ' άφηνες να συνεχίσω, θα συμφωνήσεις μαζί μου. Σύμφωνοι. Δηλαδή, γιατί λέμε ότι λεφτά υπήρχαν το 2009. Ορισμένα στοιχεία. Έχω δίπλα μου έναν καθηγητή και απέναντί μου έναν άλλο καθηγητή. Στο πανεπιστήμιο που έβγαλα εγώ, αυτοί δεν το βγάλουν αυτό το πανεπιστήμιο, είναι καθηγητές στο δικό μου πανεπιστήμιο. Όχι, λοιπόν, θα με καλέσεις στο πανεπιστήμιο, έτσι. Μεγάλη μου χαρά. Έτσι. Λοιπόν, και εσύ, Νίκο. Εγώ έτσι κι αλλιώς, το συμφωνήσαμε. Λοιπόν, να λέμε αλήθειες, λέω. Να πούμε δύο-τρία απλά πραγματάκια. Το 2004 τα ρέπος ήταν 160 δις ευρώ. Το 2009, ξέρετε πόσο ήταν, 279. Υπήρχαν λεφτά ή δεν υπήρχαν. Και αφορολόγητα. Και αφορολόγητα. Οι προθεσμιακές καταθέσεις το 2004 ήταν μόλις 36 δις. Και όταν μιλάμε για προθεσμιακές καταθέσεις, δεν μιλάμε για το φίλο μου απέναντι με το Μούση. Αποκλείεται να έχει προθεσμιακή κατάθεση. Δεν το ξέρεις. Αποκλείεται. Στο λέω εγώ προσωπικά. Το βλέπω από τη φάτσα. Το 2009 οι προθεσμιακές καταθέσεις, Γιώργο, ήταν 140 δις ευρώ. Ναι. Μιλάμε για μια αύξηση 278%. Μάλιστα. Τι είναι αυτά τα λεφτά. Δεν υπήρχαν λοιπόν λεφτά. Το 2009 με στοιχεία της Ελτστάτ υπήρξανε, Γιώργο μου, υπήρξανε 10.000 offshore εταιρείες που κάνανε τζίρο 500 δις. Όσο δηλαδή το δημόσιο και το ιδιωτικό χρέος. Υπήρχαν ή δεν υπήρχαν λεφτά. Υπήρχε νόμος που διατηρούσε τις offshore. Άσε τι έγινε τώρα, εδώ μιλάμε αν υπήρχαν. Όχι, καλά τα λες. Υπήρχε νόμος που διατηρούσε τις offshore ενισχύ. Προφανώς. Ήτανε νόμιμη μια offshore. Εγώ δεν λέω ότι είναι παράνομο. Ξαφνικά είπαν στον Έλληνα ότι είναι παράνομο. Πάντως σας ενημερώνω ότι έχει ξεσηκωθεί όλο το διαδίκτυο ότι παρελθοντολογούμε και δεν τους λέμε αν υπάρχει κρίση. Ωραία. Και δρόμος για το αύριο. Φαντάζομαι ότι δεν πρόλαβε το διαδίκτυο να πιαστεί από την τελευταία μου τοποθέτηση. Και να έρθουμε σε ένα άλλο ζήτημα τώρα, δηλαδή μπορούμε να πούμε πάρα πολλά στοιχεία. Να σας πω ποια ήταν η περιουσία των τραπεζών το 2000 και πόση ήταν το 2009. 200 εκατομμύρια το 2000, 2000 και το 2009 οι τράπεζες είχαν 640 δισεκατομμύρια. Και ο λαός φτώχαινε. Ο λαός διαρκώς έχανε. Και οι τράπεζες τριπλασίασαν μέσα σε 9 χρόνια τα κέρδη τους. Και κανένας δεν μιλάει γι' αυτό. Άρα ο Παπανδρέου λέγοντας ότι λεφτά υπάρχει εν τη αγνία του, εν τη αφελία του, εν τη μαλακία του, είπε σωστά πράγματα. Στην Ελλάδα λεφτά υπήρχαν. Το θέμα είναι ποιος τα χρησιμοποίησε. Αφού το τράπεζε είναι το πολιτικό σύστημα της χώρας. Φεύγει εδώ εις ακόμα. Άκου Γιώργο. Η τράπεζα είναι το πολιτικό σύστημα της χώρας. Ξέρω κι εγώ να το καταλάβω. Τραγουδιστή σε γλώσσα περισσότερο από εσένα. Σε παρακαλώ. Οι τράπεζε είναι τα κόμματα. Φεύγαν από τη μία τσέπη και πηγαίνανε στην άλλη. Για να μην μιλήσουμε για τις σπατάλες που έγιναν στο δημόσιο, για τα υποβρύχια που γέρνουν, για τις μίζες που πηγαίνουν ερχόντουσαν και να μην ερχόμαστε τώρα
μιλώντας περιπτωσιολογικά, να μιλήσουμε για κάποιους που καμωνόταν τους τυφλούς. Ένα τυφλό κράτος δεν τους έβλεπε. Ας τους έβλεπε το τυφλό κράτος. Και εγώ μπορώ να δηλώσω. Αξιοποίησε την ψήφο τους. Και αξιοποίησε την ψήφο. Αξιοποίησε την ψήφο τους. Και θέλουμε... να κόψει όλα τα επιδόματα τώρα. Ναι. Θέλει να μας πει ότι πρέπει να το αποδεχθούμε μετά από οδηγίες της Τρόικας. Επομένως τώρα βρέθηκαν όλοι κουτσοί, όλοι στραβοί, όλοι τυφλοί. Πρώτα όμως που ήταν πελατάκια της Νέας Δημοκρατίας και του Πασό κυρίως, ναι, ήταν και τυφλοί και κουτσοί. Ωραία. Και τετραπληγικοί και όλοι. Τώρα επειδή λέει απ' έξω ο Γερμανός όλα κομμένα, τώρα τους βρήκαμε. Όπως επίσης, ξέρεις γιατί λένε αξιολογικά θα απολύονται οι δημόσιοι υπάλληλοι. Θα με αφήσω, γιατί μιλήσω. Πρέπει η γειτονιά να πει, μόλις μάθει ότι απολύθηκε ο γείτονας δημόσιος υπάλληλος, ποιος ξέρει, θα τα έπαιρνε για αυτός. Τώρα τους διώχνουν όλους. Και πρέπει να το αποδεχθεί. Ελάτε κύριε Έτσακ. Να συνεχίσω. Έλα Διονύση. Ναι, και να συνεχίσω και να πω κάτι έτσι. Και... ναι, να πω κάτι. Γιώργο, με έχεις 2 ώρες εκπομπή την ημέρα. Και εσύ κάτια άλλη μία. Έλα και σας παρακαλώ, εγώ δεν έχω ούτε εκπομπή, ούτε έχω τη δυνατότητα. Όχι, λέω γενικώς για την οικονομία της κουβέντας. Λοιπόν, στην πολιτική λέχτη και από σένα Νίκο δεν υπάρχει παρθενογέννηση και θα συμφωνήσω απόλυτα με αυτό. Αλλά να πούμε κάτι και να το λύσουμε τώρα. Το μνημόνιο προκάλεσε την κρίση ή η κρίση έφερε το μνημόνιο. Και αυτό για να απαντήσω και στον αγαπητό Τέρενς, ότι και συμφωνώντας κατά κάποιο τρόπο με τον Γιώργο τον Τράγκα, δεν μπορεί κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, οι οποίοι συνετέλεσαν στο να δημιουργηθεί αυτή η κρίση, σήμερα να βγαίνουν ως κίνσορες για την κρίση και για το μνημόνιο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν δικαιώνονται. 2 λεπτά. Θέλετε στοιχεία για αυτό το πράγμα? Ένα απλό στοιχείο. 3.023.000 άνθρωποι, με βάση τη μελέτη, το αποτέλεσμα της Ελστάτ, ζούσαν και ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Ξέρετε πότε όμως? Το 2009. Πολύ πριν το μνημόνιο το 1. Πολύ πριν το μνημόνιο το 2. Προφανώς τώρα θα είναι 6 εκατομμύρια αυτοί οι άνθρωποι. Άρα το μνημόνιο ή μάλλον η κουβέντα περί μνημονίου και αντιμνημονίου δεν είναι ολοκληρωμένη. Δεν είναι σωστή η συζήτηση αν περιορίσουμε το πράγμα στον στενό κύκλο μνημονιακός ή αντιμνημονιακός. Πάντως χαίρομαι που προσχωρείς τις θέσεις. Όχι, εσύ προσχωρείς τις θέσεις δικές μου. Όχι, τις θέσεις του Σαμαρά, ο οποίος λέει ότι εμείς υποθηκεύουμε την παράταξη. Εγώ δεν σε έβρισα. Εμείς δεν υποθηκεύουμε την Ελλάδα. Εγώ δεν σε έβρισα. Εγώ δεν σε έβρισα. Μα όχι, απλά και μόνο. Μακριά από μένα, μακριά από μένα Σαμαρά. Μα θα τον κάνουμε λοιπόν. Θα τον κάνουμε. Μακριά από μένα Σαμαρά. Να χτυπιούνται και με χτυπήματα κάτω από τη ζωή. Θα τον κάνουμε. Να έρθουμε τώρα σε ένα ζήτημα του ευρώ ή της δραχμής. Λοιπόν, εγώ λέω να πάψουμε επιτέλους να μιλάμε με σύμβολα. Τι είναι το ευρώ ή η δραχμή, τι είναι το νόμισμα? Οι οικονομολόγοι το ξέρουν καλά, ένα γενικό εμπορικό ισοδύναμο. Το είπε αυτό και ο Ρικάρντο και ο Άντα Σμιθ. Ναι, αλλά το αν ασκεί είπε... ένα κράτος την νομισματική πολιτική. Ωραία. Ή δεν την ασκεί, έχει παίζει ρόλο. Το να ασκήσεις την νομισματική πολιτική είναι ένα θέμα. Το να τυπώνει ο Ομπάμα, ας πούμε, και να μην τυπώνει η Ευρώπη. Ωραία. Παίζει ένα ρόλο. Ωραία. Η Ελλάδα, η Ελλάδα του 1 εκατομμυρίου ανέργων είναι η Ελλάδα του ευρώ ή της δραχμής? Η Ελλάδα των αστέγων είναι η Ελλάδα του είναι ευρώ. Της πατάτας γιαχνή. Του ευρώ είναι, κύριε Χατζηνικολάου, αυτή η Ελλάδα. Η Ελλάδα των πεινασμένων παιδιών που λιποθυμάνε στα σχολιά είναι του ευρώ ή της δραχμής? Να μας απαντήσουν οι θειασότες. Και τελικά, ποια Ελλάδα χρεοκόπησε, της δραχμής ή του ευρώ? Μπράβο Διονύση. Ποια Ελλάδα χρεοκόπησε? Γιατί μην μου πείτε ότι η Ελλάδα δεν είναι χρεοκοπημένη. Ο κ. Λαζαρίδης λέει η Ελλάδα των 200.000 καγέν. Αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία κουβέντα. Κύριε Τσακνή, έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτά τα καγέν, τα περισσότερα είναι επιστωμένα στις τράπεζες. Βγαίνουν στους πληστηριασμούς τώρα. Δίνονται για μια δεκάρα. Ήταν το easy money system. Θα το λέω σε έναν εξαιρετικό οικονομολόγο που ξέρει από χρηματιστήριο, Κρίσανδε Λαζαρίδη. Όταν οι τράπεζες βγαίνουν και έλεγαν ότι μπορεί να βάλεις καταναλωτικά και στεγαστικά. Δάνεια σε ευρώ. Σε κοινότοκα. Μόνο τους τσούλησαν ως εδώ. Μόνα τους αγοράστηκαν. Ναι, δεν όχι. Αγόρασαν κορέα. Εντάξει. Easy money system. Μας τα είπε και ο Πάγκαλος αυτά. Συγγνώμη, σου είπα πάνω για καγέν.
Γιατί και, σου και, και ο Πάγκαλος μας τα έφερε αυτά. Εγώ θέλω να τελειώσω όμως. Είπατε ότι η κρίση έφερε το μνημόνιο, το μνημόνιο την κρίση. Τα καγέμ ποιος τα έφερε, ο Πάγκαλος. Όχι, τα φέρανε τα δάνεια που δίνονται χωρίς ημανεσίστε. Για αυτοί που τα φέρουν. Γιατί εγώ δεν έχω καγέμ για παράδειγμα. Ποιος σας στούρμπαρε όμως. Ούτε με εμένα, ούτε με αυτά τα παιδιά που κάθονται εδώ. Όταν πήγαινε ένας ολόκληρος πρωθυπουργός και υπουργός οικονομίας και της δεξιάς και της αριστεράς. Λέγανε παίξτε στο χρηματιστήριο. Σας σώζει τίποτα. Γιατί από το χρηματιστήριο να γίνεται πλούσιοι. Και τελικά άφησαν εκατοντάδες χιλιάδες φτωχούς Έλληνες στον άσο μέσα από τους οβοκλέους. Και υπάρχουν πολιτικοί οι οποίοι παίζανε και παίζουνε. Δεν ξέρω γιατί έχω τόσες παρεμβάσεις στην κουβέντα. Έχετε δίκιο, απλώς πήρα το σημαίνει μέρος. Ότι ανακάτεψες τη σούπα καλά. Γερά. Δεν ανακάτεψα καλά. Θέλω να τελειώσω. Τώρα πήρα το μέρος σας. Ναι, εντάξει. Αλλά... Και σε αυτό είμαι λάθος. Θα... Όχι, δεν λέω. Για όνομα του, για όνομα του. Κάνουμε και λίγο χιούμορ, Γιώργο, γιατί θα τρελαθούμε διαφορετικά. Για αυτό λέω, λοιπόν, να ξακίσουμε, Γιώργο. Το θέμα λοιπόν τι είναι, το είπε η Γιάννα πριν. Θα το πω με άλλα λόγια. Το νόμισμα τι θα μετρήσει τελικά, τη φτώχεια μας. Αδιαφορώ με τι θα μετρηθεί η φτώχεια μου. Αν θα μετρηθεί με δραχμή ή με ευρώ. Το πρόβλημά μου δεν είναι το νόμισμα. Το πρόβλημά μου είναι να έχω τη δυνατότητα να ζήσω. Κάθε τέλος του μήνα όταν καταφέρω να τελειώσω. Και δεν μιλάω βαλμένος μες στη γυάλα που ζουν οι περισσότεροι πολιτικοί που δεν ξέρουν τι γίνεται γιατί ποτέ δεν έχουν δουλέψει. Οι περισσότεροι εξ αυτών. Όταν βγαίνει ο μήνας μου κάνω το σταυρό μου και λέω στη συμβία μου βγήκε και αυτός ο μήνας. Πάμε για τον επόμενο. Αυτό το πράγμα που αυτοί κανόνα δεν το ξέρουν το βιώνουν εκατομμύρια Έλληνες. Και αυτοί έχουν δικαίωμα να μιλήσουν. Και σε αυτούς, Νίκο, την επόμενη φορά πρέπει να δώσει περισσότερο το λόγο. Θα δώσουμε και τώρα το λόγο σε αρκετούς από τους έχω να πω ένα εκατομμύριο πράγματα ακόμα. Τώρα θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Επιστρέφω με τον κύριο Μητρόπουλο και τον κύριο Δελατόλα.